Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, το περδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Γιάννη Τσιράπη απέναντι μου στην ηχοληψία. Τον Ιντζογκούτ, τον ακόλουθο του ημάμι στο Production, την κυρία Λεγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook σελίδα μας. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Με τα περισσότερα αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα,
με πάρα πολλές επιλογές και με μια απίστευτη προσφορά για μια ακόμη φορά για όλους εσάς. Το Hyundai i30 1300 κυβικά 100 άλογα με 14.490 ευρώ. Καλά ακούσατε, αυτή είναι η τιμή με την οποία μπορείτε να το αποκτήσετε, θα το κάνετε δικό σας. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο ή στο 2310-596-596. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και όλοι χρειαζόμαστε γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες. Τα καλύτερα υπάρχουν μόνο στα αρτοπία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 163 και 237 στον Εύοσμο και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ, όπου μπορείτε εκτός των άλλων να βρείτε και ό,τι άλλο υπάρχει από λαχταριστές λιγουδιές, τις οποίες θέλετε να πάτε είτε σε κάποια επίσκεψη είτε δια το δικό σου σπίτι, οι οποίες παρασκευάζονται με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Είναι μεσημέρι και αν πεινάς, deliveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές. Περισσότερα στο deliveras.gr, σχετικό application, το μπορείτε, μπορείτε να κατεβάσετε τώρα είτε στο tablet είτε στο κινητό. Δεν μου λες τώρα, έφτιαξε το αυτοκίνητο. Έγινε και να ξέρω. Έχω ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο χαλάει. Πού το, πού το παράξενο. Πού το παράξενο. Αυτοκίνητο. Έχω διάκολο. Με παίρνει τηλέφωνο μία παρά. Όχι, το χιούμορ σου ρε κόκκινε μέσα. Πού είσαι Γρηγόρη, λέει, πού να είμαι, λέω κουρεύομαι. Λέει, έχω πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Λέω, γιατί έχεις και με κάτι άλλο με το αυτοκίνητο. Μόνιμος έχει πρόβλημα. Θα έρθεις να με πάρεις. Πάω να τον πάρω. Βλέπω τον Τότι, βλέπω τον Πεδενεζά, πουθενά ο Φαλακρός. Πού είναι ο Φαλακρός, κάπου εδώ πήγε. Το αυτοκίνητο έτοιμο. Άρα έγινε το αυτοκίνητο. Αχ, είναι ασύλληπτος το χιούμορ του κόκκινου. Δεν κάνω χιούμορ. Ναι. Περιγράφει μια κατάσταση. Περιμένω μια κατάσταση. Ούτε η οποία είναι αυτή. Η κατάσταση, ούτε ναι. Χιούμορ έχει, ούτε ατάκα έχει αυτή η κατάσταση, ούτε τίποτα. Τι τη λες. Σι. Ούτε αβάντα θες να κάνεις τον άλλο για να πας να κάνεις το αυτοκίνητο. Δηλαδή λες κάτι, μια κατάσταση η οποία δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Μια κατάσταση. Α, μάλιστα. Τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Μήπως να πούμε τον κόσμο καλύτερα για το πώς έχασε η ΑΕΚ χθες από την Κέρκυρα. Ε? Αυτό ήταν η επιθυμία μας. Α, η επιθυμία σου. Ναι, για να βγει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Α, το πουλάκι. Θες να βγει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί θα έχω περισσότερες διαφημίσεις για τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Προσδοκίες. Ανάταση ηθικού των πελατών, των βασικών πελατών. Ναι. Υποτίθεται και τα λοιπά. Είσαι σαφής, ξεκάθαρος. Εντάξει. Άρα μίλησες με την επιθυμία σου. Δεν είμαι παόξης, το συμφέρον μου θέλω να κοιτάξω. Δεν με χρειάζομαι κάτι. Όχι, δεν χρειάζομαι χρόνο, χρειάζομαι. Μπορεί να το στοίχημά σου, μπορεί οτιδήποτε άλλο. Ναι. Όχι, δεν έχει στοιχηματιστεί κάτι παρόμοιο. Πάμε. Ο Βασίλης ο Προυσαλίδης λέει: σε ευχαριστώ, καραφλέ, για χτες. Συνέχισε να λες πως θα χάνει. Καραφέ. Καραφλέ. Καραφλέ. Ναι. Ναι. Πάντως προτάσμα δεν θα δει πέσει τον Άιξ. Κωστάκι, μπορείτε να έρθετε. Ναι, μπορείτε να έρθετε. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έρθει η πρωτάθλημα εξής. Φέτος δεν θα δει. Ούτε ο Ολυμπιακός. Τρίτος θα βγει. Μπορεί η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα. Είναι επιθυμία, είναι και κάτι το οποίο. Και το λογικό αυτό που λέει. Είναι το πιο λογικό. Μπορεί να είναι λογικό αυτό. Πόσα ξοδεύει ο ένας, πόσα ξοδεύουν οι άλλοι. Τι αρέσει. Ρεσί Κώστα. Αν όποιος ξόδευε τα πιο πολλά έπαιρνε και πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα όποιος ξοδεύει έχει και φίλους. Πάμε παρακάτω. Ο Σαββίδης ξοδεύει και έχει φίλους. Τον αγαπάνε οι δημοσιογράφοι, τον αγαπάνε οι οπαδοί, τον αγαπάνε οι φίλαθλοι, τον αγαπάνε οι παίκτες του, τον αγαπάει ο Τσίπρας, τον αγαπάνε οι γύρω-γύρω, τον αγαπάνε οι δικαστές, τον αγαπάνε οι εφέτες. Τον αγαπάνε. Ναι. Τώρα, αγαπιέται γενικώς. Ναι, γιατί τον αγαπάνε, ονοεί το. Είναι καλός άνθρωπος. Παρακάτω. Θα ήθελα να σε αγαπάνε έτσι. Γιατί πώς μπορεί να σε αγαπάνε αλλιώς. Ρωτάω. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις, ότι στα γεράματά σου, δηλαδή άμα είσαι απένταρος, θα σε αγαπάνε. Θα σε τραβήξουν ένα σουτ, θα πας εκεί που είδες ή τα λοιπά. Όλοι οι άνθρωποι, τα παιδιά σου θα σε θέλουν άμα είσαι φτωχός. Μπελάς θα είσαι. Άμα είσαι πλούσιος, θα σε θέλουν εκεί πέρα να σε παίρνουν τη σύνταξη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ναι, άντε. Για να σε αγαπάνε. Ναι, ναι, ναι. Τρόποι για να σε αγαπάνε είναι να είσαι σωστός. Να είσαι δοτικός. Άμα είσαι παρτάκιας, δεν θα σε αγαπάνε. Ισχύει αυτό που λες, αλλά ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν στα γεράματα. Ναι, ναι, τι κατάφεραν. Να τους αγαπάει όλος ο κόσμος. Να τους αγαπάει όλος ο κόσμος. Ναι. Μετέφρασε το με αυτό. Πες με έναν άνθρωπο που τον αγαπάει όλος ο κόσμος. Στα γεράματα. Πες με έναν άνθρωπο. Ο Γκάντι. Τι είναι ο Γκάντι. Τι είναι ο Γκάντι. Ναι. Αν δεν ξέρεις τον αναμορφωτή.
τη Ινδία. Έβαγε τη μάνα του και πήγε. Σκότωσε τη μάνα του και πήγε και έγινε πρωθυπουργό. Τι έκανε, κάτι. Καθήκη ήταν. Καθήκη. Έφαγε τη μάνα του. Δεν έφαγε τη μάνα του για να πάει εκεί. Αυτά που λες. Δεν τη σκότωσε. Ποιο σκότωσε τη μάνα του, Γκάντι. Όχι ο Γκάντι, πάντα. Εγώ λέω ότι το σκότωσε ο Γκάντι. Οπότε είναι καθήκη. Πάμε παρακάτω. Το λες εσύ. Το λέω εγώ. Εσύ πες ότι θες. Εσύ πες ότι ο Χριστός είναι λευκός. Πάρα πολύ. Εσύ πες ότι θες. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι. Το αγαπάνε τον Γκάντι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Γιατί τον αγαπάνε τον Γκάντι, τι έκανε. Υπάρχουν πάρα. Τι έκανε. Τι έκανε. Τι έκανε. Για να τον αγαπάνε, τι έκανε. Έδωσε το απέκοψε τον ομφάλιο λόρο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, αν θέλεις, με την Ινδία. Μάλιστα. Έκανε μεγάλο αγώνα. Μπράβο. Το πράγμα. Ο Ινδός έβαλε ζεστό ψωμάκι στη τσέπη του. Στο αντεράκι του. Λίγο δόθηκε. Έδωσε αγώνα, ρε φίλε. Το Παπανδρέο τον Αντρέα, γιατί τον αγαπάνε. Είναι άλλο ιδέα. Έβαλε μέσα την Ελλάδα πόσα εκατομμύρια ευρώ, αλλά έδινε λεφτά στους Έλληνες. Ο Αντρέας Παπανδρέου, φίλε μου, ναι, μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς, μέχρι το 1993 βάλαν την Ελλάδα 32 δις μέσα. Ναι. Από το 1993 μέχρι το 2010 μπήκε η Ελλάδα 400 μέσα. Ναι. Γιατί ασχολήσαμε με τον πεθαμένο και δεν ασχολήσαμε με αυτούς που βάλαν τα υπόλοιπα 370. Για πες μου, όχι εσύ. Με το μεγάλο λαϊκιστή Αντρέα Παπανδρέου, το μεγαλύτερο απατεώνα της πολιτικής, για μένα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο απατεώνα της πολιτικής εννοώ. Ο οποίος έδωσε πολλά χρήματα στους συνδικαλιστές του για να έχει στρατό. Εντάξει, έβαλε την Ελλάδα μέσα. Οι άλλοι ακολούθησαν φυσικά, ο πεθαμένος. Λοιπόν, ήταν στρατιώτες του. Ο Σιμίτης και οι υπόλοιποι. Οι Καράγκιωργες και αυτοί μαζί του ήταν. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδινε λεφτά στους Έλληνες και λέει: περάσαμε καλά. Πηδήξαμε καλά, φάγαμε καλά, ήπιαμε καλά, δουλέψαμε καλά. Φάγαμε κρατικό. Σταμάτα λίγο, ρε. Φάγαμε κρατικό χρήμα καλά. Η Ελλάδα μπήκε μέσα. Τον αγαπάμε τον Αντρέα. Δεν τους νοιάζει η Ελλάδα, η τσέπη τους νοιάζει. Άρα τον αγαπάνε για την τσέπη τους, για τη δικιά τους τη φατρία. Γι' αυτό σε αγαπάνε όταν δίνεις. Όταν δεν δίνεις κόκκινε και είσαι κόκκινος, δεν θα σε αγαπάνε. Ο πρόεδρος της Ουρουγουάη. Όταν είσαι κόκκινος, δεν θα σε αγαπάνε. Κατάλαβες, δεν δίνεις. Μόνο παίρνεις. Μέγανε στα μούτρα από κοιμάτων. Άντε, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ο πρόεδρος της Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη. Ναι. Ο οποίος το μισθό του τον έδινε και το χάριζε, κυκλοφορεί με μια χελώνα. Είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην Ουρουγουάη. Ποιος έχει τη χελώνα, τι είπε. Ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάη. Τι έκανε με τη χελώνα. Τίποτα, ρε φίλε. Δεν δεχόταν να πληρωθεί. Ναι. Δεν έπαιρνε μισθό. Ρε κόκκινε, εμείς δεν είμαστε πρωθυπουργοί ούτε πρόεδροι δημοκρατών. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει όραμα σε κόσμο, ναι, να πιστέψει κάτι στο φεγγάρι, ναι, ναι, σε ένα βουνό, ναι, σε ένα θεό τον οποίο τον όμασε όπως έτσι. Απατεώνες. Και έχει αγαπηθεί. Απατεώνες, δηλαδή. Και έχει αγαπηθεί. Και έχει αγαπηθεί. Πάει τελείως. Ναι, σε ρωτώ ότι δεν υπάρχει αυτό πλέον. Τι γεράματα είχε δηλαδή. Του κρατούσαν το σωληνάκι όταν ψοφόλαγε. Όταν είχε κόσμο ο οποίο τον λάτρευε. Άλλο ρε κόκκινε. Α, και εσύ έχεις φίλους, αλλά όταν μπήκες στο νοσοκομείο, σε βάλαν σε ένα ράτσο και δεν ήρθε κανένας. Δεν με βάλαν σε ράτσο. Κατάλαβες, ήρθε ο Ανδρώνης εκεί και σε έβαλε στο δωμάτιο. Δεν ήρθε ο Ανδρώνης. Ναι, άσε τώρα, ο Μουστάκιας. Ούτε ο Μουστάκιας. Εντάξει, στο ράτσο θα πέθαινες. Άσε τώρα. Δεν μπήκα σαν. Τώρα ποιος λέει χιδαίες ιστορίες. Τι χιδαίες ιστορίες. Κάναν λάθος αιματολογικές εξετάσεις και με βάλαν σε απομόνωση. Ποια απομόνωση. Νομίζαν ότι έχω υπατήτητα. Τι υπατήτητα έχεις, ρε. Μια κινητή αρρώστια είσαι. Σε πετάξαν σε ένα ράτσο εκεί στο Ιπποκράτιο. Τι ομάδα είσαι, σου λένε να κλείσει. Άμα ήταν ο Μήνος ή ξέρω εγώ ο Πετρωτός, θα έλεγα τι να είναι ο Πετρωτός του ΠΑΟΚ. Βάλ το στο δωμάτιο. Σε πετάξε σε ένα ράτσο. Αυτό που λες είναι αλήθεια και αυτό που λέω είναι ψέμα. Βέβαια, ναι. Ακούγες. Άλλα θέματα, πάμε. Άλλα θέματα. Ναι, άλλα θέματα. Τι, για την ΑΕΚ δεν λες τίποτα. Καλή ήταν το ίδιο μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν πολύ καλό. Δεν ήταν, τι να κάνω, δεν προλάβαινα το πρώτο ημίχρονο, τι να κάνω, δουλειά είχα. Χαλάστηκες που είδες ότι κερδίζεις 2-0 στο ημίχρονο. Όχι, δεν χαλάστηκα. Ίσα-ίσα πίστευα ότι θα βρει δυσκολίες, γιατί με τον Μπακασέτα δεκάρι και τον Κλαρανί δεξοαριστερά σε 4-2-3-1 πίστευα ότι θα δεχθεί και κάποια πίεση, ίσως και κάποια τέρματα. Αλλά ο φίλος μας εδώ, ο Μαύρος Πιτ, όταν κάνει άμυνα είναι ανοιχτά τα παντζούρια, να πούμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κάνει άμυνα καλή ο Μαύρος Πιτ. Ανοιχτά τα παντζούρια. Μακριά οι γραμμές, τρεις στόπερ όχι, και η τετράδα που έχει κοντά ένας με τον άλλο δεν είναι. Στα 50 μέτρα η απόσταση των γραμμών, όχι στα 30. Έχει θέματα αμυντικά. Για αυτά που είπε ο Δημήτρης Καραγκιζής και κατέθεσε για τις 8 ομάδες. Ποιες είναι 8 ομάδες, θα μου πει ποιες είναι. Δεν ξέρω ονόματα. Άμα δεν ξέρεις ονόματα, ας το παρακάτω. Ξέρει ο εισαγγελέας. Ποιος εισαγγελέας. Το βάλεις στο αρχείο εισαγγελέας. Έχεις να πεις κάτι. Αφού θα το βάλεις στο αρχείο εισαγγελέας, εγώ γιατί να πω. Θα με πει, θα βγει και να πει είναι ο Άρης, ξέρω εγώ, είναι ο Γυνιακός, είναι ξέρω εγώ ο Κισαμικός, είναι ξέρω εγώ ο τάδε παράγοντας, ο τάδε παίκτης κτλ. Ναι, τώρα το είπε ο εισαγγελέας, θα περάσει και μια εβδομάδα, το βάλεις στο αρχείο και τελειώσει. Θα δικάζει ο άλλος 30 χρόνια ο Θωμαίδης, κανένας δεν μπει φυλακή εκεί με τον Μπούζο και τελειώσει η ιστορία. Πάνε στα άλλα θέματα. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Δεν αφορά. Ναι. Ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Αφορά ομάδα της Αθήνας.
Αφορά τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός? Παναθηναϊκός και τι δεν έκανε. Τι έπαθε, τι έκανε. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Και εγώ τι να κάνω, τι με νοιάζει εμένα. Πρόβλημά μου είμαι. Δεν είπα ότι πρέπει να σε νοιάζει. Λοιπόν, πρέπει να του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συζητηθεί. Τι να συζητηθεί. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πες το να το πούμε, τι είσαι, τι πρέπει. Λοιπόν, ότι ο Παναθηναϊκός είναι να το δώσει μια κλωσιά και να πέσει στον κρεμό. Ας πέσει. Οικονομικά. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο δεν το κάνει καμία ομάδα. Ναι. Ούτε οι ομάδες των Αθηνών, ναι. Ούτε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν δύναμη. Ναι. Ρωτάω τώρα τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε τα όσα έκανε, δηλαδή υπήρξε ο δυνάστης. Τι έχει να φοβηθεί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από αυτόν τον Παναθηναϊκό που θα θέλει το διαλύσει? Δεν το θέλει πεθαμένο, το θέλει εκεί σαν τη Δέσπο έξω από τον Αϊθαράπη. Καλέ, δώστε μου κανένα ευρώ, καλέ, θα πεθάνω από την πείνα, καλέ. Έτσι τον θέλει. Ούτε τον Άρη θέλει να διαλύσει, ούτε τον Ηρακλή ο ΠΑΟΚ. Έτσι να σέρνονται κάτω. Μόλις δυναμώσουν, τότε δεν του θέλει. Τι έχει να φοβηθεί αυτός ο ΠΑΟΚ και αυτός ο Ολυμπιακός από αυτόν τον Παναθηναϊκό? Το ήθελε εκεί να σέρνεται με τα καλώδια στα νοσοκομεία, ψοφολογάει. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε και υπέφερε σε ένα ΠΑΟΞΥ, εσένα Αργιανέ, εσένα Ερακλειδέα. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός, σε ποιον έκανε να υπέφερε? Άγιος ήταν ο Παναθηναϊκός. Τι έκανε συγκεκριμένα? Άγιος. Δεν με απαντάς. Το Λίτσα το ξέχασες. Τι έκανε ο Λίτσας? Εκείνο το 02. Το 02 τι ήταν? Το 78. Το 79-80 ήταν, δεν ήταν το 78. Συγγνώμη, ρε, έκανα ένα χρόνο λάθος. Τι έκανε ο Λίτσας? Ακύρωσε ένα κόρνερ. Θα κάνω χίλιες μετάνοιες. Χτυπήσαν ένα κόρνερ από δεξιά. Η μπάλα βγήκε ένα μέτρο out. Βάζουν γκολ, τα ακυρώνει σωστά. Τι έκανε ο Λίτσας? Τι του έκανε ο Λίτσας? Τι έκανε ο Λίτσας? Του έδωσε ένα μπέναλτι που δεν ήταν. Το χάσανε. Τι του έκανε ο Λίτσας? Τι του έκανε ο Λίτσας? Το γκολ που βάλανε είναι out. Χτυπάει ο άλλος την μπάλα και βγαίνει out. Έκανε κύκλο η μπάλα. Τι φωνάζουν οι παοξίδες? Καλά. Τι καλά. Ακούστε. Με το χέρι του Τάκολα. Τι φωνάζουν οι παοξίδες? Χέρι δεν ήτανε. Το πέναλτι ο φίλος ο Κασιαμπής δεν το έκανε. Θα τον τραβούσε τον άλλο από πίσω μια ώρα. Τον πέρασε την ταχύτητα. Άστε τα κλάματα, ρε. Πάμε παρακάτω. Άστε τα κλάματα. Τι σε έκανε εσύ ο Παναθηναϊκός? Εμένα, τι σε έκανε? Ρώτα όλους τους Ηρακλήδες. Δεν θα απαντήσω. Τι σε έκανε ο Παναθηναϊκός? Πήγες τον έβαλες 3-2 στο το 87 με τον Δανίλ προπονητή. Τον πάτησες 3 γκολ. Δεν σε έκανε τίποτα στην επαντοκρατορία του. Δεν σε έκανε τίποτα. Πήγες έβαγες από τον Όφη στα μέρα. Τι σε φταίει ο Παναθηναϊκός? Δεν καραγκιόζει. Ήρθε εδώ ο Παναθηναϊκός αδιάφορος το 82. Τον κέρδισες, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Τι σε έκανε ο Παναθηναϊκός? Σου στέλνει κανένα πρωτάθλημα? Τίποτα. Τι σε έκανε? Πήγες τον έβαλες 6 γκολ, τον ξεφτύλισες. Τι σε έκανε ο Παναθηναϊκός εσένα? Σου στέρισε καμιά Ευρώπη? Σου στέρισε κανένα πρωτάθλημα? Παραμυθά. Τι σε έκανε ο Παναθηναϊκός? Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, η Τούμπα είναι άδεια. Άδεια είναι η Τούμπα. Τι τον έκανε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ? Τι τον έκανε? Τι τον έκανε? Το Δημόπουλο το Χρήστο δεν τον πήρε παραμονή του τελικού ο Παναθηναϊκός. Άμα ήταν άντρας ο Δημόπουλος. Όχι, ρε. Άμα ήταν άντρας. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε ή όχι? Ναι, μισό λεπτό. Ας το λέει ο Δημόπουλος που είναι άντρας, ωραίος, σωστός. Θα παίξω τον τελικό και μετά θα έρθω. Για μια μέρα. Άσε ρε το παραμύθι, ο Παναθηναϊκός θέει. Άσε το παραμύθι. Και τι τον ένιωσε τον Παναθηναϊκό να το πάρει Λάρισα ή ο ΠΑΟΚ το κύπελο? Ήταν... Κατακριτέος είναι ο Δημόπουλος. Δεν είναι κατακριτέος ο Βαρδινογιάννης. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Παραμυθάδες. Ο Παναθηναϊκός θέει. Που ο Δημόπουλος δεν έπαιξε. Ας έπαιζε. Ποιος τον είπε να μην παίξει, ο Βαρδινογιάννης? Ή το χρωστάγανε λεφτά? Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Πάμε στα θέματα. Ο Παναθηναϊκός. Τι σε έκανε, ρε. Τι σε έκανε? Όγδος ήσουνα. Δέκατος ήσουνα. Δωδέκατος ήσουνα. Ένατος ήσουνα. Τι σε έκανε ο Παναθηναϊκός? Με την κόρη θα έπαιζες. Αν πεις όγδος ή ένατος. Με τον Κουτσοπαναγή. Και ο Ηρακλής και ο Ηρακλής μας ζαλίσατε τον έρωτα. Όγδοη και ένατη. Παραμυθάδες. Ατράβασε διάλειμμα μεσημεριάτικα, μη σε που καμιά. Όταν θέλω θα πάμε. Ράντε από εκεί, παλιό βόδι. Πάμε ρε τόσο όμως σε διάλειμμα. Πάμε. You left me longing for you. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Ωχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου.
Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητας σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προστάβιταλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προστάβιταλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Βρε Ματίνα, μην αφήνεις τον μπέμπι να παίζει με τα σπίρτα. Μπορεί να γίνει ζημιά στο Beach Fitili. Knauf. Πυράντοχα συστήματα δόμησης. Για μεγαλύτερη ασφάλεια. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τριπλάσιοι πόντι, τριπλάσιο κέρδος μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Διπλές και τριπλές συσκευασίες σερβιέτες Always, μία συν μία δώρο. Μαλακτικά Κουάντο, 40% φθηνότερα. Προϊόντα Ντετόλ και Βάνις, 35% φθηνότερα. Και όλα τα απορρυπαντικά Essex Κόνη και υγρό, 50 μεζούρες, 50% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και τώρα σε μοναδική προσφορά Λέβητα συμπίκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας 800 ευρώ με δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης τεχνικό πολυκατάστημα Προέκταση Μακρυγιάννη 2310-692-630. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε μάλλον τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Δύο άγγελοι στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Δύο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ένα ντουέτο φωτιά. Νύχτες Αγγέλων. Άντζελα Δημητρίου και Άγγελος Διονυσίου. Η Λέδη του ελληνικού τραγουδιού και ο αγαπημένος ερμηνευτής μας χαρίζουν ένα αξέχαστο λαϊκό πρόγραμμα. Νύχτες Αγγέλων. Μόνο για 6 μοναδικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1η Δεκεμβρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάνει να πιω νερό από τη βρύση. Φυσικά και κάνει. Γι' αυτό βάλαμε το φίλτρο νερού από την Energy Water. Τώρα όλοι θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Για να απολαμβάνετε εσείς και τα παιδιά σας καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια. Πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Τα συνιστούν και οι παιδίατροι. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335 στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει. Energy Water.
το νερό που σας αξίζει. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Έρχεται στη Μέτροσπορ. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέρκιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσερ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε άλλο και αν υπάρχει, τηλεφωνείτε στο 85 27 27 για να έρθει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά να σας το δώσει λύση. Λοιπόν, συνεχίζω αυτό για τον Παναθηναϊκό. Είχες ότι έχεις να πεις για τους αντιπάλους. Ποιους? Για τους αντιπάλους. Λες ότι τους βολεύει. Εγώ λέω ότι... παιδάκι μου, δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα, να σου πω και κάτι. Ο Παναθηναϊκός, δες το και πιο μακριά το έργο. Πες ότι πτωχεύει ο Παναθηναϊκός, πάει γάμα εθνική. Mm. Θα βγάλει ένα νόμο ο Τσίπρας και ο οποιοσδήποτε αυτός και τα λοιπά και θα πούνε. Και θα έρθει μετά από τρία χρόνια. Μόλις πάει γάμα εθνική, θα πέσουν απάνω όπως πήγαν οι φίλοι του Άρη. Θα τον πάρουν τζάμπα τότε με τους γράντες και τα λοιπά και τους. Όταν έπεσε με τα άρθρα 44, θα τον πάρουν τζάμπα, τον διοικήσουν, θα πέσουν 10 παράγοντες. Εδώ τώρα, λοιπόν, οπότε δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να πάει στη ΓΑΜΑ και να θυσιάσει δυο μαρτυρίε. Το προτιμούν άρρωστο. Το προτιμούν άρρωστο παρά νεκρό. Αυτό είναι μια απάντηση. Τελειώσαμε. Είναι μια καλή απάντηση. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή. Αυτή είναι μια καλή απάντηση. Παρακαλώ. Η οποία είναι κατατοπιστική. Ωραία. Έτσι νομίζω. Δεν λέω ότι είναι αυτό. Αυτή είναι μια κατατοπιστική απάντηση. Δεν σου λέω ότι είναι αυτό. Αυτό το δέχομαι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε που θέλει. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Ωραία. Τι. Λοιπόν. Συγγνώμη που είναι η φωνή μου έτσι σεξουαλική. Τι είναι. Σεξουαλική φωνή έχω να ξέρει. Για να μιλά τώρα. Καλά είναι. Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, πάρε αυτό που σε είπα νωρίτερα και αυτή. Μύρε κόκκινη, κάνει στο γιατρό, άσε με. Δεν θέλω να παίρνω φάρμακα. Καραμέλα σου είπα να πάρω. Δεν θέλω καραμέλα. Καραμέλες την δεν θέλω. Και αυτό που κάνει ο κόσμο, γαργάρες. Με αλατόνα. Βρεάσε με τις γαργάρες τώρα. Κάνω. Οι τεμπέλιδες κάνουν γαργάρες τώρα. Τεμπέλιδες όποιο κάνει γαργάρα. Γαργάρα. Είναι που είναι η φωνή σου. Είναι εκεί πέρα στην ενοχή η βία να πούμε, λέγει. Λοιπόν. Λέγει. Πάμε τώρα στα του οίκου του Παναθηναϊκού. Πάμε στα του. Κράζει του Ηρακλήδης, κράζει του Αριανού, κράζει του Παοξίδες. Σε ρωτάω τώρα, έκραζε του Αεξίδες, του έσκησε τότε. Μάλιστα. Δεν μου λες, ο Παναθηναϊκός έχει ένα σκασμό γεμιστάνες με λεφτά. Έχει. Έχει. Πού τη ρεόλη αυτή τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα, βάζει κανέναν φράγκο. Όχι. Γιατί? Δεν του συμφέρει. Ένα-ένα. Πρώτον λες, δεν του συμφέρει. Όχι. Δεύτερον, κάνουν έκκληση στον κόσμο να βάλει 50. Κόσμος. Ναι, είπαν στον κόσμο να δώσει 50-50 ευρώ. Δεν έχει ο κόσμος να βγάλει το ρίσκο. Ρωτάω κάτι, ναι. Κάνουν εκεί στον κόσμο. Ναι, κάνουν. Και εσύ, ο αχρίος, ο εξωγήινος, ναι. Κατακρίνεις τους Ηρακλήδες, Αριανούς, Παοξίδες και δεν λες τίποτα για αυτούς οι οποίοι έχουν και ένα σκασμό λεφτάδες από πίσω. Αυτό ρωτάω. Αυτό ρωτάς. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα. Εξήγησε το λοιπόν με την εξωγήινη λογική σου. Την αριανή λογική σου. Ναι. Και μιλάω για τον πλανήτη καταγωγή σου. Τι να σου εξηγήσω. Ναι. Χθες καταδικάστηκε ο Αλαφούζος με 67% στο Λαϊκό Δικαστήριο. Καλά, τους Αριανούς δεν είχες δικαστήριο χθες. Και τους Αριανούς με 90% βγήκαν οι Αριανοί. Ένοχοι. Οι Αριανοί γενικά, ρε φίλε, είναι πολύ γενικό. Εσύ είχες πει θα κάνεις τον οδοντίατρο δίκη. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα του οδοντίατρου. Λοιπόν. Όταν παραγραφούν τα του οδοντίατρου. Έλα, ρε κόκκινε, ησυχάσε, μη μας βάζεις φρένα τώρα. Τι θες να σου πω για τον Παναθηναϊκό? Ότι είναι κλεφταράδες. Το θέμα είναι ότι είναι κλεφταράδες. Πρώτο θέμα. Ο Αλαφούζος. Πρώτο θέμα. Ο Αλαφούζος πήρε την ομάδα να τη διαχειριστεί. Ναι. Πήρε την ομάδα με 5 ας πούμε φράγκα χρέη και την έκανε με 10. Λάθος. Λάθος είμαι. Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Για πες μου να μάθω. Ρώτα το φίλο στο Γιάννη, ο οποίος το ξέρει. Για πες μου να μάθω. Λοιπόν, ο Αλαφούζος πήρε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είχε τρομερό πρόβλημα. Ναι. Τον συγύρισε κάπω. Κάπω. Κάπω ναι. Το συγύρισε. Ναι.
Μέχρι που ήρθε ο Στραματζόνι, ναι. Τον έβαλε το φούσκο στα μυαλά ότι ναι. Θα πάρει πρωτάθλημα, θα κάνει πορεία Champions League κτλ. Πήρε κάτι εσχέν, κάτι μεσχέν, τα παλτά που φωνάζαν που σου λέει αυτός δεν μπορεί να προπατήσει. Ωραία. Και γελούσες. Ωραία. Και ακόμη το βιλώνουν τον εσχέν. Ωραία. Λοιπόν, την πάτησε δηλαδή. Ωραία. Την πάτησε πολύ άσχημα. Ναι. Λοιπόν. Ο Σαββίδης την πάτησε που πήρε τον. Ο Σαββίδης έχει ναι. Λεφτά, υπάρχει διαφορά. Α, ο Σαββίδης ήρθε για να μείνει. Ναι. Αυτός αγορά, αυτός είναι εδώ. Οπότε τι θες τώρα να κάνω εγώ. Τι να σου πω, ότι τι. Όχι, καλά, ούτε. Άμα είναι. Τι θες να κάνω εγώ, σταματάει η κουβέντα. Τι θες να πω εγώ τώρα. Είναι τι. Τον Ουκάνεφ αυτό που λέμε. Δεν τι Ουκάνεφ, ρε κόκκινε. Ή να κάνουμε διάλογο ή να μην κάνουμε. Ναι, τι. Τι ατάκιου έχει μόνο για Ηρακλείδη και Αργιανού, για του Παναθηναϊκού, δεν έχει να πει τίποτα. Για του Παναθηναϊκού, κόκκινε. Θα έρθει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκη. Θα πάει ένας Θεοδωρόπουλος ή ο οποιοσδήποτε σαν τον Θεοδωρόπουλο, θα του πει: Έλα εδώ ρε φίλε, χωρίς Παναθηναϊκό έχουμε θέμα. Θα έχουμε πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Εμπορικά έχουμε πρόβλημα. Σαν τηλεόραση έχουμε πρόβλημα. Σαν κόσμο έχουμε πρόβλημα. Σαν αντιπαλότητα έχουμε πρόβλημα. Πουλάμε ποδόσφαιρο χωρίς Παναθηναϊκό δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα χρωστάω Παναθηναϊκό. Και χωρίς ΑΕΚ δεν γινόταν. 80. Και χωρίς ΑΕΚ δεν γινόταν και την πουλήσανε. Εντάξει. Και χωρίς Μίλαν δεν γινόταν και την πουλήσανε. Και χωρίς Γιουβέντους δεν γινόταν και την πουλήσανε. Πει... Και χωρίς Manchester United δεν γινόταν και την πουλήσανε. Θα πει λοιπόν ο Τσίπρας πόσα είναι τα χρέη. 80, φέρε 20 και πάρτε. Θα πει ο Μητσοτάκης πόσα είναι τα χρέη. 80, όπως έκανα με τον Σαββίδη, πόσα είναι τα χρέη. 80, δώσε 10 και έφυγε. Ρε φίλε. Τελείωσε αυτό θα γίνει. Απλή ερώτηση. Τώρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Στον ΠΑΟΚ πώς έγινε. Θα σου εξηγήσω. Πόσα χρόνια ήταν ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ναι. Με τις προσαυξήσεις. Αυτά που πλήρωσαν 11.800. Πόσα ήταν όλα. Τι κόψιμο τον κάνανε. Ξέρεις. Δεν γνωρίζω το ψαλίδι. Είπε κανείς από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όχι. Είπανε, εγώ δεν το γνωρίζω. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίπρα γιατί μας έκοψε 50, μας έκοψε 30, μας έκοψε 40. Γνωρίζεις αριθμό που κόψανε. Ναι. Με τις προσαυξήσεις στο 50 πήγαινε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Όχι. Του ξέκοψα 40 εκατομμύρια. Αν δεν ξέρω κάτι. Γιατί να μην το κάνει για τον Παναθηναϊκό. Είσαι σίγουρος ότι χρωστώ 50 πάω. Με τις προσαυξήσεις σου λέω. Ναι, δεν το γνωρίζω. Ναι. Ας βγουνε να πούνε ότι ήταν 30 ή 80. Δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Η ερώτηση είναι απλή. Καθάρισε με 10. Δεκάρι, καθάρισε με 10 ο Σαββίδης. Okay. Ωραία. Ο Θεοδωρόπουλος δεν είναι ανάλογος με τον Σαββίδη να δώσει άλλα 10-15 εκατομμύρια. Όχι. Δεν έχει. Όχι. Δεν έχει 20 εκατομμύρια. Ο Γιανακόπουλος έχει. Ο Γιανακόπουλος έχει. Ωραία. Εγώ σου λέω ο Γιανακόπουλος. Ο οποιοδήποτε από αυτούς με 20 εκατομμύρια πάρει τζάμπα τον Παναθηναϊκό. Έχει λάτσιδες, μάτσιδες. Λοιπόν, τελείωσε. Συγγνώμη. Του Κούρκουλου η γυναίκα πώς τη λέγα, Λάτσι, που τη σοβαντίζουν κάθε χρόνο σαν το κόρτοπα. Αλλά γριά ή γύρι σαν το κόρτοπα κι αυτή. Πάτε να και εσένα σου πάρει. Πάρει για να δει τηλεόραση. Στην πάρει ο Λάτσι. Για να μην γυαλίζει φαλάκρα. Στην πάρει ο Λάτσι. Δεν έχω βάλει ποτέ σου βάω εγώ. Τα σου βάζω με σπούδρα για να μην γυαλίζει. Ποτέ δεν έχω βάλει. Πάμε παρακάτω. Σε είδα εγώ να βάφεσαι. Ρε άκου τώρα τι σου λέω. Λέγε, λέγε. Εσύ λέγε ότι δεν βάφεσαι. Τελειώσαμε με τον Παναθηναϊκό. Όχι. Ο κόσμο κουράζει. Είναι θέμα. Δεν έχουμε Παναθηναϊκού. Δεν το λέω για του Παναθηναϊκού. Το λέω γιατί. Να σου πω κάτι. Θέλω να σου αποδείξω ότι κάνεις λάθος. Ναι. Τώρα ανοίγουμε γράμμες. Ναι. Λέω όλους εσάς οι οποίοι ακούτε. Θέλετε να δείτε τον Παναθηναϊκό στο πυρτό εξώτερο. Ναι ή όχι. Πες τη Λίλα, ανοίγουμε γραμμές τώρα. Θα δεις ότι όλος ο κόσμος θα πει είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται. Που δεν ρίχνουν τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν θα έπρεπε να πάρει αδειοδότηση, γιατί γίνονται 1000. Εσύ επειδή είσαι μικρός Ηρακλής. Δεν μιλάω. Επειδή ο νόμος εφαρμόζεται. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Εσύ είσαι μικρούλης και επειδή σε ρίξανε εσένα, θες ντε και καλά εσύ με το κόμπλεξ που έχεις, ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός που θέλει να εφαρμόζεται οι νόμοι. Να επικρατεί η αλήθεια, είναι κομπλεξικός. Okay, όχι, ρε κόκκινε, εσύ δεν ξέρεις ότι. Τα τρία εντάρια ελεύθερα, νόμοι, από ναι, τώρα. Ναι, ωραίο θέμα. Οι νόμοι εφαρμόζονται στους φτωχούς. Τα παράθυρα είναι για τους μεγάλους. Λοιπόν, αυτό τώρα. Η ΑΕΚ γιατί έπεσε γάμα εθνική, ρε φίλε. Να το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έπεσε γάμα εθνική, συνεννοήθηκε η Floriginal με το Μελισανίδη. Ναι. Να απαξιωθεί, να πέσουν κατηγορία. Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν ερχόταν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα σωνότανε. Εάν δεν ερχότανε. Ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα σωνότανε. Παγωμένα θα ήταν ακόμα. Ποια παγωμένα, θα έπεφτε. Γιατί δεν σέβατε για τους Γλύφους. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν θα έπεφτε. Δεν είναι Ηρακλής, ούτε Άρης, ούτε ΑΕΚ. Είσαι ο μεγαλύτερος Γλύφτης των Ερτζιανών παγκοσμίως. Ο Παναθηναϊκός είναι αναλόγου μεγέθους του ΠΑΟΚ. Δεν θα πέσει ποτέ. Όπως δεν θα πέσει ο Ολυμπιακός, όπως δεν πέφτει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι χαμηλότερου Βεληνικού, Άρης και Ηρακλής είναι μικρούλης. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, κάτσε να μιλήσει. Εάτε να πούμε. Παρακαλώ. Έλα, ναι. Στον επόμενο. Πολλοί μίλησαν. Κάτσε. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ναι, ναι, εσύ μιλάς. Ναι. Εγώ θέλω να πέσει. Δεν χρωστάει. Να τι ομάδα είσαι, φίλε. Δεν έχει δύο. Ένα. ΠΑΟΚ. Ο λόγος. Εσύ γιατί δεν έπεσες. Ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος που θέλει να πέσει. Εσύ γιατί δεν έπεσες. Εγώ. Ναι, ναι. Γιατί τα πλήρωσα. Τι πλήρωσες.
10 εκατομμύρια από 50. Ναι, γιατί είπα εγώ να 15 χρόνια παγωμένα τα χρέη. Και εσύ έπρεπε να πέσει τότε. Ε, γιατί δεν έπεσε εσύ να πέσει αυτό. Γιατί να πέσει αυτό. Πιο πολλού πελάτε έχει εσύ από αυτό. Πετε μου. Εσύ έχει πιο πολλού πελάτε από τον Παναθηναϊκό, νομίζει. Μεγαλύτερο μέγεθος είσαι. Πώς θα πέσει αυτός και εσύ δεν έπεσε. Έχω μεγαλύτερο μέγεθος. Τρίχες είσαι. Τρίχες είσαι. Μισό λεπτό, συγγνώμη κύριε. Τα χρέη του ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Έχει σημασία. Τα χρέη του ΠΑΟΚ ήταν 33 εκατομμύρια. Και πλήρωσε 11. Τα χρόνια του Χριστού και πλήρωσε 12. Ενημερώνω αυτό που ήταν 33. Το 30%. Εγώ δεν λέω να γίνει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Αν χρωστάει 50 και οι προσαυξήσεις θα κάνουν 50 και είναι 20, να δώσει 20. Αν όμως είναι 50 το κεφάλαιο, πρέπει να χώσει 50. Με αλουνού τσέπη, μαγκιά έκανε ο ΠΑΟΚ όπως το λες. Και τώρα αυτή τη στιγμή μου λες, ναι εντάξει να κάνει μαγκιά με αλουνού τσέπη και ο Παναθηναϊκός. Εγώ και εσύ τα πληρώνουμε όλα. Το έχεις καταλάβει αυτό αδερφέ. Εγώ, εσύ και ο Ραπτόπουλος. Έφυγες. Με μένα γιατί διαφωνεί. Καλημέρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Δεν συμφωνώ ούτε με σένα ούτε με τον Ραπτόπουλο. Είπατε όποιος θέλει να βγει να πει τη γνώμη του. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Okay. Η γνώμη μου να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είναι. Βεβαίως. Καλό παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι. Έπεσες. Ναι. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα. Πήγαινε καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Τα χρέη των ομάδων έπρεπε να πηγαίνουν ονομαστικά. Δεν φταίει καμία ομάδα και κανένας λαός για τις business και τα κάτω από το τραπέζι. Δεν πάνε ονομαστικά. Περίμενε, μ' αρέσεις, συνέχισε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε και αυτό που είπες Φλωρίτινα και Φλωρίτινα. Γιατί το παίρνεις αντιαεξής ρε Ραπτόπουλε. Δεν είπα ότι εγώ την αγαπάω την Άκη, τη συμπαθώ, αλλά είστε. Το ξέρω. Γιατί όμως. Αλλά είστε Floriginal. Floriginal. Ναι. Floriginal στη Γάμα Εθνική με 40.000 κόσμο. 40.000 κόσμο, αλλά δεχτήκατε να πάτε στη Γάμα Εθνική πρώτον. Δεύτερον, επειδή το παίζετε κομμουνιστές εκεί στα Εξάρχεια, οι αεξίδες, βάλατε το χεράκι σας με την πράξη με το Μελισανίδη να χάσουνε λεφτά παίκτες, προπονητές και εργαζόμενοι. Του κόλου αριστερή είστε δηλαδή. Του κόλου αριστερή. Ναι, είστε του κόλου αριστερή. Εκεί στα Εξάρχεια, εκεί στα Εξάρχεια, είστε του κόλου αριστερή. Όλοι λαλίστατοι είστε. Όπως και εδώ οι φίλοι μου, η Θύρα 10 που είναι αριστερή, έπρεπε να βγάλουν μια ανακοίνωση για τους παίκτες που χάσαν τα λεφτά τους. Όχι αντίφα μόνο. Συνέχισε. Λοιπόν, ναι. Επειδή είστε λαλίστα και οι περισσότεροι είστε κοντή μνήμη. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Καταρχήν, γι' αυτό που λες όλο, δεν φταίει κανένας κόσμος, καμία original. Και η original ίσα ίσα έχει βγάλει και ανακοίνωση. Μπήκε μέσα με εντολή τώρα. Άιντε. Εγώ, αν υπήρχε. Άκουρα αυτό που λέει. Αν υπήρχε κράτος. Υπήρχαν, εφαρμοζόντουσαν οι νόμοι και τα λοιπά. Ρε, δεν υπάρχει κράτος, δεν εφαρμόζονται. Φίλε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο. Επόμενος ναι. Κύριος, μάλιστα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, άκου να δεις κύριε. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον 5 φράγκα τα έδωσε, έτσι, αλλά δεν έδωσαν φράγκο. Δεν τα έδωσε ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης τα έδωσε. Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε. Ο Τσιγκουναράς, τελεφώνει και αφραμούζος, δεν θα δώσει φράγκο ποτέ. Άμα τα δώσουν, θα δώσουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Από εκεί και πέρα, βλέπεις τώρα, πάμε επόμενη το γραμμή. Άστο να πάει στο διάλογο. Που δεν ενδιαφέρει το θέμα. Κόλλησε το μυαλό. Δεν ενδιαφέρει το θέμα. Ναι. Μπράβο ρε κόκκινε, βρήκες ωραίο θέμα. Ναι. Συγχαρητήρια. Ναι. Αύξηση από τον Ανδρόνια πάνω, χτύπα την πόρτα, αλλά μεγαλομέτωχος. Του ελληνικού χρυσού και των τούκιου κομμάτων γραμμών μείωση. Έλα φίλε, ναι. 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 Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ τα χρέη, ο πρόεδρος του τα χρέη του ΠΑΟΚ τα πλήρωσε. 33 ήταν τα χρέη και πλήρωσε 11,8. Και άλλα πλήρωσε. Γιατί θα μπαίναν κάποιοι άλλοι φυλακοί. Εσύ όμως δεν βγήκε στην Αριστοτέλος με τις γόβες. Τι γίνεται. Εγώ περίμενα από σένα να είσαι άντρας. Μα ο ΠΑΟΚ τον χρωστάει τον κύριο Σαββίδη. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς. Ρε άσε τι χρωστάει και τι δεν χρωστάει. Όχι άσε τι χρωστάει.
Εσείς τον χρωστάτε τον κύριο Σαββίδη. Αν ο κύριος Σαββίδης φύγει, αν ο κύριος Σαββίδης φύγει, πρέπει να του επιστρέψετε 11,5 εκατομμύρια. Όταν λογιστικά τακτοποιηθεί αυτό, θα βγω και με φουστάνι. Εμείς τι πρέπει και τι δεν πρέπει, θα. Άσε, θα το τα πρέπει. Συγκεκριμένα σε μιλάω. Άσε, τα πρέπει και τα δεν πρέπει. Συγκεκριμένα σε μιλάω. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Κάναν μια ερώτηση τον κύριο Σαββίδη και του είπαν, κύριε Σαββίδη, επειδή ο ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα, αλλά αυτό εσένα δεν σε προβλημάτισε ποτέ. Και τα πληρώνεις από την τσέπη σου. Όταν θα μας αφήσεις γεια και μείνει κληρονόμος ο μπαμπά, θα μας τα ζητήσει πίσω και λέει όχι. Αυτά που έβαλα για τα χρέη στο δημόσιο είναι το άνοιγμα της εταιρείας του ΠΑΟΚ προς την εταιρεία του κυρίου Σαββίδη. Άρα ο ΠΑΟΚ ξόφλησε στο δημόσιο, χρωστάει τον κύριο Σαββίδη. Okay. Το λύσαμε αυτό. Τέλος πάντων, για τον Μαθαϊκό, όσο και τον Μαθαϊκό να πέσει, γιατί δούλευε πάντα υπογείως εις βάρος του ΠΑΟΚ. Σοβαρά μιλάς? Και γιατί παίρνει αυτή την Ντουμπάτ Μπάι με άδειες στις κερκίδες και φωνάζατε κατά του Ολυμπιακού και γκρεμίζατε το γήπεδο με τον Ολυμπιακό? Και προδοκάτσια μας έχει κάνει. Τι, πότε? Κάτω, πότε? Τότε με τα επεισόδια εκεί που. Έγιναν πέρσι που τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ με τρεις βαθμούς. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός εσένα? Με διαιτησία και με αυτό τι σε έχει κάνει? Σαν ΠΑΟΚ τι σε έκανε? Με διαιτησία? Ναι, τι σε έκανε? Το Λίτσα εσύ το θυμάσαι? Τι σε έκανε? Το Λίτσα θυμάμαι, ναι, το ματσί μου. Το Λαγογιάννη το θυμάσαι? Συγγνώμη, ποιο Λίτσα? Τον γκολ που βάζει άκυρο είναι. Βρε, τον γκολ που βάζει είναι άκυρο. Καταλαβαίνει τα ελληνικά? Τον γκολ που βάζει και το ακυρώνει, καλά το ακυρώνει. Η μπάλα έχει βγει out. Τι σε έκανε ο Λίτσας? Τι? Ο Λίτσας, ο Λαγογιάννης, ο Περικλής, αυτός που βγαίνει στην Ερτέλα. Τι σε έκανε, ναι. Κάνει εκεί όταν σχόλια. Φύγατε, όταν αυτός φύγατε, άκου εδώ, άκου. Άκου, κλαψιάριδες. Άκου εμένα κλαψιάρι. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0, που φύγατε με τον Βουλινό, αδικηθήκατε σε καμιά φάση? Μην φύγει, απάντησε μου. Έχει πολλά παιχνίδια που αδικηθήκαμε. Βρεόταν παίξατε με τον Παναθηναϊκό και χάσατε 3-0. Και ο Βουλινός για να γίνει ήρωας πήρε την ομάδα και έφυγε. Βάζουμε λίγο τις φάσεις να δούμε αν αδικήθηκες πουθενά. Πού σε αδίκησε? Δεν έχει αδικήσει κατά κύριο. Για χαρά δεν με απαντάς. Επόμενη γραμμή. Δεν ξέρεις αν σε αδίκησε και πού. Ναι. Πάμε, ναι, καλημέρα. Εγώ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πού σε έχει αδικήσει ο Παναθηναϊκός σε Τούμπα και Λεωφόρο? Περιμένω να με πείτε μάτς, οι Παοξίδες. Πότε σας έχει αδικήσει ο Παναθηναϊκός σε Τούμπα και Λεωφόρο? Λέγε, ναι. Για πες μας λίγο, ρε Ραπτόπουλη, για τον ΠΑΟΚ που είναι μεγαλύτερο μέγεθος από την ΑΕΚ. Γιατί γελάνε και τα πλακάκια με αυτά που λες. Με τις αβάντες που κάνεις και το γλύψιμο στον ΠΑΟΚ. Τι γλύψιμο? Το γλύψιμο που κάνεις. Τι γλύψιμο? Να ακούσουν λίγο. Τι γλύψιμο, ρε. Τι γλύψιμο, τους Παοξίδες, ρε Ραπτόπουλε. Έχω 11 από τα αθλήματα, 15 κύπλα και με λες ότι το ΠΑΟΚΑΚΙ είναι μεγαλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από σένα. Τι είναι από μένα μεγαλύτερη? Για γενικά εσύ μίλησες για σε λαό αν θέλεις. Και σε λαό αν θέλεις μαζί είστε. Και αυτή τη στιγμή το όραμά τους είναι μεγαλύτερο από το δικό σας. Ποιο είναι το όραμά τους? Η πρωταθληματάρα που θα πάρουν φέτος. Ωραία, θες να μιλήσουμε λίγο? Θα περάσει μέσα από τον Πανατολικό ΠΑΟΚ, μέσα από τα Γιάννενα. Το χάβο, το πιο ηλίθιο βλέμμα στη γη. Μέσα από τα Γιάννενα θα περάσει? Ειδικά μέσα από τα Γιάννενα θα περάσει. Μέσα από τον Παναθηναϊκό πρώτο τελευταίο αγωνιστή θα περάσει? Ποιο Παναθηναϊκό? Το διαλυμένο. Άρε φουκαράτη, σε περιμένει. Εσύ στην Τούμπα θα περάσει? Εμένα η ομάδα μου άκρινε αυτό που μην μπερδεύεσαι. Θα περάσει από την Τούμπα εσύ? Ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Τούμπα? Ποιο? Θα περάσει από την Τούμπα η ΑΕΚ? Δεν ξέρω. Γεια σου, φίλε. Εγώ ξέρω ότι χτες κέρδισα με 7 αναπληρωματικού. Γεια σου, φίλε. Γιατί ο Ραπτόπουλος ρωτάει να σε ακούγεται σαν τα Λάρα σήμερα? Ναι! Το χιούμορ. Παρακαλώ! Α, το χιούμορ. Ναι! Μας πάρουν χειμωνιάτικα, ναι! Καλησπέρα! Ναι! Ραπτόπουλε! Μάλιστα! Λες αλήθεια. Φυσικά λέω αλήθεια. Θα σε πω γιατί λες αλήθεια. Παρόλο που δεν συμφωνώ σε πολλά μαζί σου, αλλά σε αυτό που είπες λες αλήθεια και θα σου το τεκμηριώσω. Από τη Λάρισα και πάνω, το 80% είναι ΠΑΟΚ μέχρι την οριστία. Φυσικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πιάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδος. Από τη Λάρισα και πάνω. Τι εννοείς το 80%? Παρακαλώ, πληρώστε μετά. Τι εννοείς το 80% είναι ΠΑΟΚ? Το 80% του κόσμου είναι ΠΑΟΚ, ρε Σικόκκινε, αυτό εννοώ. Τα αμφισβητείς. Και γιατί δεν γεμίζει Τούμπα? Πάνε στα σχολεία, αγόρι μου. Σε όλη τη ζωή. Γιατί δεν γεμίζει Τούμπα? Αγόρι μου, πάνε στα σχολεία, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Και ρώτα παιδάκια τι ομάδα είναι από πρώτη δημοτικού. Απάντησε τώρα. Όταν πα σε ένα καφενείο
και παίζει ο ΠΑΟΚ. Και κάνει 700 ευρώ με μεροκάμα. Να μιλήσω όλο που. Είπες να πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί έχω κάνει μαγαζί εγώ. Και να πούμε τη γνώμη μας. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι σαφές. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, σήμερα οι φίλαθλοι δεν μετριώνται στο γήπεδο, αλλά στα χτυπήματα στο Νόβα. Κωστά. Κωστά. Άκου εμένα. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Εμένα άκου. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Κάνουν χιλιάρικα τα καφενεία. Όταν παίζει ο Άρης. Όταν παίζει ο Άρης κάνουν 200 ευρώ και στον Ηρακλή όταν παίζει δεν έχουν να πληρώσουν τη σερβιτόρα. Δεν έχουν να πληρώσουν τη σερβιτόρα. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός έχουν 400 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός 300 και άκου 200. Ο Ηρακλής δεν έχουν να πληρώσουν τη σερβιτόρα. Απάντησε το Χαϊβάνε μου. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ναι. Από τη Λάρισα και κάτω ναι. Κυριαρχεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ είναι μειονότητα. Είναι το 10 μέχρι 15%. Έτσι. Γι' αυτό η ΑΕΚ είναι πιο μικρή ομάδα από τον ΠΑΟΚ, όχι για τους τίτλους. Γιατί η ΑΕΚ από τον Νότο και κάτω είναι το 15%. Είναι ας πούμε ο λεγόμενος Ηρακλής, που είναι, έχει το λιγότερο κόσμο πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, να το πω έτσι. Αυτό το πράγμα είναι κόκκινο. Ποιος Ηρακλής είναι, κατάλαβες. Επομένως κόκκινε, για να σε φύγει απορία, ερχόταν δεν ερχόταν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ δεν θα έπεφτε ποτέ. Όπως και Παναθηναϊκός δεν θα πέφτει, που θα ήθελα πάρα πολύ. Γι' αυτό ο πρωθυπουργός αυτό ο ψεύτης λέει από τη Λάρισα και πάνω λέει με ΠΑΟΚ. Ο ψεύτης, γιατί το λέει αυτό ο ψεύτης. Ας πει ότι θέλει εσύ. Γιατί σου λέει ψεύτης είναι εσύ. Εσύ κλείθηκες. Εσύ κλείθηκες να απαντήσεις ένα ερώτημα. Και έχεις τέτοιο τέτοια αιμονή και κόμπλεξ με τον Ηρακλή. Ναι. Αντί να μου πεις για τον Παναθηναϊκό, γιατί εγώ σε είπα, θέλω να πέσει, αλλά θέλω την αλήθεια. Δεν κάνω σύγκριση με κάτι. Γιατί έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Πώς να σου το πω αλλιώς, ρε Σικόκκινε. Θέλεις. Έχει μεγάλα ποσοστά. Αν θέλεις, πες μου. Η ΑΕΚ μπορεί να έχει λαό, αλλά στο Νότο είναι η τρίτη δύναμη. Θέλεις να το ρίξουμε. Δεν με απαντάς. Τι να σε απαντήσω, πες. Θέλεις να το ρίξουνε. Εννοείται θέλω να πέσει. Σε ευχαριστώ. Εννοείται. Αυτό... Αλλά σε λέω ότι δεν θα πέσει. Αυτό, οκ. Okay. Μπορεί να πιστεύεις ότι θέλει. Δηλαδή είναι το τι θέλω εγώ και εσύ. Νομίζεις. Όλα παίζουν ρόλο, φίλε. Πάμε επόμενη. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να πέσει, Παναθηναϊκός θα πέσει. Ο καημένος, αυτό κατάλαβες. Ο καημένος, ο καημένος ο κόκκινος συγκρίνει τον Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό. Ατυχήσασα. Ναι. Ατυχήσασα η σύγκριση. Ατυχήσασα είναι. Ατυχήσασα. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Ναι, Κωστά. Ποια είναι ατυχήσασα δική μου ή. Η μνήμη. Η μνήμη. Νόμιζα η μνήμη. Ναι. Και η μνήμη είναι που... Μ' ακούς Κωστά. Η μνήμη είναι τυχερή που έχει εμένα αφεντικό. Λέγε φίλε, ναι. Γιατί αν είχε ένα θα ψόφαγε. Θα τη ρωτήσω. Έλα, ναι φίλε, ναι. Μ' ακούς Κωστά. Σε ακούμε, ναι. Ενώ εσύ που συγκρίνεις το μέγεθος του Παναθηναϊκού με το ΠΑΟΚ έχεις το... είσαι σωστός. Τη διαφορά του μεγέθους Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ με τη διαφορά του μεγέθους Παναθηναϊκού Ηρακλή είναι μία Πόρσε. Με, ένα, ναι. Με μια ναι, Φεράρι, ενώ η Πόρσε με το δεν Κόρντοπα, αφισβητώ, ο Ηρακλής είναι του πεταματού. Ρε φίλε, δεν αμφισβητώ αυτό που λες, αλλά πού μπορεί να συγκριθεί ο Παναθηναϊκός με το ΠΑΟΚ σε μέγεθος. Σε τι, σε τίτλους, σε ρασιτέχνη, ο άλλος έχει 6 ευρωπαϊκούς τίτλους. Τι ομάδα είσαι φίλε. Παναθηναϊκός είμαι. Λοιπόν, το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός είναι ένα τεράστιο μέγεθος, παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Τρεις φορές έχει παίξει μη μισό λεπτό. Μα αυτό λέω ότι μισό λεπτό θέλω μια απάντηση. Παγκοσμίως ναι. Είναι μια ομάδα η οποία είναι τιτάνας στο μπάσκετ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή έχει 80 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Και τι σχέση έχει αυτό που λες αυτή τη στιγμή. Αυτό δηλαδή, φίλε μου το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Έχει 80 εκατομμύρια ευρώ χρέη και ενώ έχει ένα σκασμό λεφτάδες. Άκου πρώτα και μετά απαντάς. Αλλά τι σχέση έχει. Και ενώ έχει ένα σκασμό λεφτάδες οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν, δεν τι πληρώνουν. Τι περιμένει να γίνει. Γιατί θα έρθει κάποιο για να βάλει λεφτά για να πληρώσει τα χρέη του αλαφούζου, του πατέρα και του κάθε πατέρα. Τι περιμένει να γίνει εσύ. Εσύ τι περιμένει να γίνει. Να πέσει κατηγορία άμα δεν έρθει κάποιο. Τι περιμένει να γίνει, ρωτάω. Να πέσει κατηγορία, αλλά πες μου λίγο πώς συγκρίνεται το μέγεθος του Παναθηναϊκού με το ΠΑΟ. Δηλαδή, ρε φίλε, Ελλάδα, δεν μιλάμε για σύγκριση, εδώ μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Πρέπει να πέσει. Εσύ σαν Παναθηναϊκός έχεις τα γκάτς και λες να πέσει. Να πέσει. Εδώ δεν κάνουμε διαγώνυμα ποιος είναι πιο μεγάλη, φίλε. Όχι διαγώνυμα, ρε. Αλλά να ξέρεις και κάτι. Να πέσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και τα λεφτά να πέσει. Ντροπή του στον χριστιανισμό που πιστεύεις. Να πάνε ονομαστικά. Φίλε, ονομαστικά τα χρέη, όπως βλέπεις. Σε καμία ομάδα να στην Ελλάδα. Ομάδα, αλλά να πάνε και ονομαστικά. Συγγνώμη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη. Συγχαίρω τους ανθρώπους που έχουν αυτή την αντίληψη. Δυστυχώς. Συγγνώμη. Όσοι έχουν εμφανιστεί. Συγγνώμη. Σαν μεγαλομέτωχοι ομάδων.
Έχουν ναι. περάσει μπάι, δεν τρέχει τίποτα. Δευτερόλεπτα. Το δευτερόλεπτα. 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 Περίμενα από τον κομμουνιστή να προσωποποιεί τα χρέη και να μην πηγαίνουν σε πτωχευτικές καταστάσεις οι εταιρείες και να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι στις αυτοκτονίες. Επειδή ο κομμουνιστής όμως όταν πάρει την εξουσία γίνεται δεξιός, δεν το έκανε. Όπως ο χριστιανός όταν δει την κουμπάρα σταυροπόδι, ξεχνάει το χριστιανιλίκι. Και φυσικά τη βαλίτσα με τα χρήματα από τον Τούρκο. Και το πατριωτιλίκι. Λοιπόν, η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά και πάλι με γραμμές. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα στο Mega Outlet. Κυριακή 17 Δεκεμβρίου. Ανοιχτά. 8 η ώρα με ξυπνήσανε σήμερα για τα κάλαντα. Κλασικά, τους άφησα να πούν τους δύο πρώτους στίχους, τους έδωσα εκεί λίγο μαρούλι και ξανά έπεσα για ύπνο. Καλά, έδωσες μαρούλι στα παιδιά. Και τι να τους έδινα, κουραμπιέδες. Καλύτερα θα ήταν. Αλλά θα μπορούσες να τους δώσεις και λεφτά, λέω εγώ τώρα. Μα αυτό σου λέω, μαρουλάκι φρέσκο τους έδωσα. Άστο, δεν συνεννοούμαστε. Κάποιοι το λένε μαρούλι, κάποιοι το λένε μπαγιόκο, κάποιοι το λένε μπικικίνι. Σίγουρα 100 τυχεροί όμως θα κερδίσουν από 20.000 ευρώ στην κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου στις 26 12. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Τι κάνεις αφεντικό? Εδώ, στον αγώνα. Ποιον αγώνα, αφού σε αραχτώ στην τηλεόραση? Τον αγώνα, τέκνο μου, δεν βλέπεις? Τον αγώνα της EuroLeague στην Nova. Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Μην χάσεις τον ισπανικό εμφύλιο Real Madrid της Μπαρτσελώνα στις 14 Δεκεμβρίου. Αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Go, 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 go. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Φέτος στις γιορτές η Velmar σου προσφέρει 100 λόγους να χαμογελάς. 100 έτοιμο παράδοτα μοντέλα Mini με προνομιακό επιτόκιο από 3,9% με το πρόγραμμα All in Mini και όφελος έως 4.000 ευρώ. Απόκτησε το δικό σου Mini μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Velmar. Επίσημος έμπορος Mini. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310 933 787 και injectionservice.gr. Έλα, γιαγιά, θα μου πεις τον καφέ? Θα στα πω όλα. Βλέπω, ναι. Ξανθόμαλη μπούκλα. Ναι, 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 ναι. Κακουνάκι βλέπω. Οπα, τι! Έχει και
Μουστάκι. Ο Γκουτιέρες είναι για πρώτο σκόρερ. Αυτή είσαι, γιαγιά. Ό,τι και αν κάνεις, το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Μπορείς όμως να γνωρίσεις μια νέα εμπειρία παιχνιδιού. Novibet.gr. Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής UK Gambling Commission. Επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21. Γραμμή βοήθειας 210-92-37-777. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Πού σε ρε, Γιώργο, άρε, πόσο καιρό. Είμα θα παντρεύεσαι. Μετακομίζεις. Ναι, ναι, με την Ανούλα. Του γιατρού την Ανούλα. Ναι. Μπράβο, ρε, αυτή έχει και πρίκα. Που να μην είχε. Ξέρεις πόσο θα μου στοιχήσει να τη μεταφέρω. Την Ανούλα. Την πρίκα. Μια πρίκα ακόμη. Για να μην σας βγει το σπίτι διπλό. Υπηρεσία Rent a Van από τη Hertz. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 2310-476-270. Βαλτάσαρ, τι θα γίνει, φτάνουμε? Έχει πιαστεί η μέση μου τόση ώρα στην Καμίλα. Με στην γκρίνια είσαι, Γασπάρ. Πότε η μέση, πότε το κεφάλι. Να, δεν βλέπεις το αστέρι. Σε λίγο φτάνουμε. Συγγνώμη που θα σας χαλάσω το μύθο, αλλά φτάνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ε. Οχ, δίκιο έχει ο Μελχιόρ. Κάτσε να δω το GPS. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ έβαλα προορισμό δώρα. Πώς βρεθήκαμε Θεσσαλονίκη? Πες τότε. Γι' αυτό μας έφερε πλατεία Αριστοτέλους. Εδώ είναι το Toy Shop. Είστε και μάγοι. Φέτος τα Χριστούγεννα, ο προορισμός για τα δώρα είναι εδώ. Toy Shop, ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών σας περιμένει. Παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια. Με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop, Αριστοτέλους 10, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop, μαγεία στο παιχνίδι. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο. Και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit, για ό,τι πίνετε. Στούκι.gr. Τα πάντα για το κινητό και το τάμπλετ σου. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο στούκι.gr. Στούκι.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Εδώ είμαστε που αλλού στο Μετρόπολης 95,5 και γίνεται της κακομήρας και στο τηλεφωνικό κέντρο και παντού. Θα διαβάσω τα μηνύματα και μετά προχωράμε στον κόσμο. Μαζί μας η Hyundai εσκιάζει Παλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, με μία ακόμη ασύλληπτη προσφορά για τους φίλους ακροατές, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai το i30 με 14.490 ευρώ. Η καλύτερη τιμή της αγοράς τώρα μόνο στην εσκιάζει Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή στο 2310-596-596, προλάβετε τώρα. Σαν το Μαστοράκι ακούγεσαι, λέει κάποιος άλλος. Α, και αυτό το φασίστα να πούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κοστεί όπως λες και εσύ. Έχει παγώσει τα χρέη για 6 χρόνια, ούτε 20 δεν χρωστούσε. 33 χρωστούσε, φίλε. Στο offside goal του Ζιμπέρτο Σίλβα στα playoff του 11 που μας πήρε δεύτερη θέση, δεν μας έβλαψε. Πότε, όταν ανοίγατε την άμυνα, σαν το άντε να μην πω σαν τι. Που έμενε ο Καραγκούρης και ανοίγατε, ε! Ο άλλος λέει: θες να ακούς Μινελίκη, αλλά δεν σε βρίσκει. Μισό λεπτό. Όταν ανοίγατε την άμυνα, που έκανε ο Γκαρσία τον Ταΐ, και ανοίγατε την άμυνα. Όταν παίζει ο Πάο, κανένα ο ΕΦΑ, πάμε διάφορους χρόνους να δούμε, όπως βλέπουμε όλα τα ευρωπαϊκά μάτσα. Έτυχε μια μέρα να παίζει ο Ευρώπη ο Πάο και να χάνει. Όταν έφαγε το δεύτερο γκολ, πανηγυρικά σαν Αριανός, ενώ. Λέει,
Α, συγγνώμη. Καλά, εντάξει. Ναι, ούτε να διαβάσω, μπορεί να τραβά με κάνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Του έκανε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, όταν στην έκθεση έπρεπε να χάσει ο Παναθηναϊκός του Σάντο 4-1 και αποβάλανε το παίκτη του Παναθηναϊκού. Καλά ήτανε. Άντε ρε κλαψιάριδες. Παπαδόπουλε, δεν υπάρχει αυτό που λες. Άντε ρε, και χαλαρώστε λίγο στις κριτικές σας. Άντε κλαψιάριδες να πω. Εντάξει, αφεντικά και ιστορίες. Λέει μια βλακεία στην οποία συμφωνώ μαζί σου. Η οποία είναι βλακία, αλλά. Για μένα λέει. Ναι. Τι είπα αυτή η βλακεία. Ότι... Λέει να πει στο αφεντικό σου, λέει ότι εμείς θα φτάσουμε με τελικό κυπέλλου UEFA. Ποιος είναι το αφεντικό μου. Για μένα. Για το Σαββίδη. Μακάρι να ήταν αφεντικό. Και ο Σαββίδης, γιατί εμένα τα αφεντικά μου είναι καλοπληρωτές. Συγγνώμη, αλλά η ομάδα που χρεώθηκε δεν ευνοήθηκε. Δεν πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που δεν πλήρωσε. Άμα είναι ας πάρει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής παίκτες των εκατομμυρίων, να πάρει τίτλο και μετά τα χρέη θα επιβαρύνουν τα πρόσωπα και όχι την ομάδα. Βρεάτε τσατσάκια του Παναθηναϊκού μετά μόλτο τώρα εδώ πέρα που ερχόταν και σας αγοράζανε εκεί κάτι αφταράδες, κάτι μηταράδες, center back με 2 εκατομμύρια. Οι Βιενόπουλοι σας δίναν τους Τόρκελ εδώ πέρα. Άιντε που θέλει να πέσει ο Παναθηναϊκός. Άιντε μπράβο. Κόκκινε λέει που τα βρήκε στα 80 εκατομμύρια από χρέη του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που είναι 30. Σταμάτα να λες ψέματα εκτός αν ξέρεις το λογιστήριο του Παναθηναϊκού. Όλα τα ξέρει αυτός. Ακόμα χειρότερο για σένα. Αν είναι 30. Όλα τα ξέρει. Αν είναι 30 όπως λες. Όλα είναι ξεφτύλα για σένα. Άλλο θέμα λέγε. Για το, κι άλλο για τον κολοψάι του Ζιλμπέρτο Σίλβα. Κόκκινε, εμεί συγκρίνουμε. Πε μα πρώτη αγωνιστική είναι με τον Σάντο που πατήσατε τον Παναθηναϊκό. Κόκκινε, εμεί συγκρίνουμε την ομαδούλα σου με την Πανάθα. Ο Κορτιά δεν συγκρίνεται με το Everest. Σωστό. Σε αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τι έχει, φυσικά έχει δίκιο. Εδώ υπάρχει. Τι πιστεύει. Τι όχι. Πιστεύει. Εγώ δεν μιλάω για τον Ηρακλή. Και εσύ ο λόγο. Δεν μιλάω για τον Ηρακλή. Του τρεμπενιώτη. Ο Ηρακλή είναι η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Για μένα. Εσύ πε ό,τι θέλει. Εντάξει. Καλησπέρα λέει. Είναι όμως παοξίδες αχάριστοι. Όταν δεν είχαν μαντήλι να κλάψουν, έδωσε ο πολυμετοχικός 4-5 εκατομμύρια ευρώ για Μελίση και Λάζαρο. Άντε, μπράβο. Με αυτά που λες, Δραπτόπουλε, και εδώ και δύο μπίτες, είναι λες και το γυρίσει σε ΠΑΟΚ FM. Αυτό που καταφέρνει είναι να μεγαλώνει τον παοξίδικο κοινό σου, αλλά να διώχνει όλους τους άλλους. Αν αυτό σου αποφέρει καλύτερα λεφτά ή καλύτερα νούμερα, μαγκιά σου. Σήμερα πάντως έχασε 3-6 από το κοινό σου, αν και σε συμπαθούν. Εάν νομίζετε εσείς ότι εμένα η επιθυμία μου να πάρω πάω το πρωτάθλημα είναι επειδή είμαι παοξής ή η πρόβλεψή μου, κάνετε μεγάλο λάθος. Λέω όμως ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει τα μεγαλύτερα εχέγγυα να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Λέω επίσης ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάρει. Οκ. Okay. Εμένα η ΑΕΚ σαν ομάδα τη βλέπω με καλύτερο μάτι, αλλά θα το χάσει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ για πολλούς και διαφόρους λόγους. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που σε βρίζει, αλλά έχει δίκιο. Να βρίζει. Ραπτόπουλοι με τόσο γλύπτυμα στον ΠΑΟΚ, πες να σου κάνουν δώρο ένα αυτοκίνητο. Η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα και θα σκάσετε. Εάν πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα με τα λεφτά που έχει δώσει ο Σαββίδης, με την ΕΠΟ που έχει πάρει ο Σαββίδης, με τους φίλους δεξιά και αριστερά που έχει ο Σαββίδης, με τα φιλικά μάτσα εδώ πέρα γύρω-γύρω ο Σαββίδης, το πάρει η ΑΕΚ, θα είναι. Θα πρέπει να παίξουν όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ στο Θερμαϊκό. Να σου πω, δε φίλε. Τι να σου πω, δηλαδή, αν το κάνει αυτό η ΑΕΚ, μπράβο τη και μαγκιά τη. Μπράβο τη και κατάπτυστο σαν ο ΠΑΟΚ, όχι ο Σαββίδης. Ο ΠΑΟΚ, η οικογένεια, οι παίκτες, ο προπονητής, ο περίγυρος θα είναι κατάπτυστοι, όχι όμως ο Σαββίδης. Πάμε. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πάμε, ναι. Πάμε. Έλα. Έλα. Κόκκινε, δεν μου λες. Εδώ είναι. Αν πέσει ο Παναθηναϊκός, τι ισχύει αυτή τη στιγμή, πόσο κάθεται γάμα εθνική, δηλαδή για να σβήσουν τα χρέη. Θα βγει νέος νόμος, δεν κοροϊδώ. Δεν κάθεται γάμα εθνική, φίλε. Το λέμε τώρα, σήμερα τι ισχύει. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο και ανεβαίνει ή κανένα άλλο, δηλαδή όπως η ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως δεν θέλω να πέσω Παναθηναϊκό. Τι ομάδα είσαι. Το Σωληνάκι να είναι. Τι ομάδα να είσαι. Τον έχω 4 κάθε χρόνο. Ναι. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΞΙΣ. ΠΑΟΞΙΣ. Αυτό που είπα εγώ. Το δηλαδή θέλει εσύ πιστεύεις ότι είναι προτιμότερο να είναι η μηθανής παρά να κάνει restart όπως έκανε. Βέβαια. Εννοείται. Εκεί, σε κόμμα να τον ρίχνω πέρα. Δεν θες δηλαδή να του τη λες. Να λες, εγώ δεν είμαι ο παδός ομάδος που δεν έπεσε ποτέ. Άμα, άμα ήταν η ΑΕΚ η μηθανής. Να πέσει αγωνιστικά, όχι να τον ρίξουν όπως η ΑΕΚ. Να πέσει αγωνιστικά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν μου λες, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Το μείον 3 στα play-off εκεί που έτρεχε ο Αλαφούς με τις φυλάδες του Γάβρου στα δικαστήρια, αυτό τι ήταν δηλαδή. Ήτανε καλό, πού γιατί να το λυπηθώ. Τον Παναθηναϊκό τον έχετε σφάξει μέσα στην Τούμπα πολλές φορές. Να σου πω κάτι πριν σε κλείσω. Εμείς τον έχουμε σφάξει. Να σου πω κάτι πριν σε κλείσω. Δεν μου λες, μέσα στην Τούμπα που έφαγε την κόκκινο Γκαρσία και ο Μαυρούκος που είχε ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να αποβληθεί και εκείνος. Όχι, Ζαντέμπε. Όχι, γιατί. Όχι, ρε. Όχι, γιατί ο Γκαρσία. Τώρα τελευταία στα play-off που έγινε. Εκείνο το match. Το Ζιλμπέρτο Σίλβα. Εκείνο το match. Καλά κάνεις και βλέπεις και την αποβολή του άλλου. Δες πως άνοιξε η άμυνά σου.
Ναι. Άλλο ρε φίλε, το, άλλο μία το διαιτητικό λάθος. Άλλο το διαιτητικό λάθος και άλλο η αμπαλοσύνη δικιά μου. Μία ερώτηση. Έπρεπε να αποβληθεί και εκείνος ο παίκτης. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Τι όχι, ρε εσύ. Μία ερώτηση. Θέλω να απαντήσει ειλικρινά όμως. Ναι, ναι, για πες. Αφού το Παναθηναϊκό το θέλει η Μηθανή τον Ηρακλή, γιατί ήθελες να τον εξαφανίσεις με την ψήφο σου. Για τη θύρα 10 τις μαγκές. Το φίλο ρωτάω, εσύ τι κάνεις στο δικαίωμα. Κοίταξε, όχι. Προσωπικά εγώ τον Ηρακλή το συμπαθώ. Δεν, εγώ δεν θέλω δεν να με ενδιαφέρει αν το συμπαθεί. Άλλο τώρα τι κάνουν και τι ψηφίζουν. Ναι. Άλλο αυτό. Είδες όμως... Προσωπικά τώρα με ρωτάς, εγώ δεν το θέλω. Τέλος πάντων. Δεν το ήθελες αυτό. Τους κάνει μαγκές θύρα 10 εκεί στο Καφτατζόνι. Όχι, όχι, εγώ προσωπικά τώρα έτσι. Έχω και πολλούς φίλους Ηρακλειδείς και αυτά και δεν. Πες τώρα, φίλε, ακάλα. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Πες τώρα, φίλε. Εμείς τον Ηρακλή το φουκάρα το συμπαθούμε. Δεν γουστάρουμε τη θύρα 10. Πάει. Επόμενη γραμμή. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Τι ήθελε να πει ο προηγούμενος φίλος, δηλαδή ότι ο Αλαφούζος πήγε με τον Ολυμπιακό, τι ακριβώς ήθελε να πει. Δεν έχει συμπορευτεί. Καλά πλάκα κάνετε. Ποιος έκανε αγκαλίτσες και φυλάκια με τον Αλαφούζο. Φίλε μου, σήμερα που μιλάμε, Αλαφούζος και Μπαρνιέ. Σήμερα ρε, εγώ σε ρωτάω κάτι κόκκινο γιατί δεν μου απαντάς. Ναι. Ποιος σου λέω λοιπόν ότι Μελισανίδης, Αλαφούζος και Σαβίδης είχαν κάνει αγκαλίτσες και φυλάκια. Και διαλύθηκε αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Δεν θέλω να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ραπτόπουλε, αυτό που είπες τώρα είναι δηλαδή έχουμε. Ο λόγος που δεν θέλει να πέσει. Τώρα έχει τη φάμα. Γιατί ποιος θα μου κάνει εμένα καζούρα. Παοξής, ποιος θα μου κάνει. Δηλαδή. Άντε λίγο αεξής. Δηλαδή. Τι να, μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να μου κάνει καζούρα. Ο φίλαθρος του Παναθηναϊκού. Ναι, τι καζούρα θα μου κάνει. Καζούρα ποδοσφαιρική. Τώρα θα μου κάνει καζούρα ο Παοξής. Άλλο μέγεθος. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούσω. Εσύ σαν Ολυμπιακός, δηλαδή λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει για σένα. Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να πέσει ο Αλαφούζος να πάει φυλακή και ο Παναθηναϊκός να παραμείνει. Α, μάλιστα. Σαν ομάδα. Εντάξει. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Αλλά, Ραπτόπουλε, τώρα να συγκρίνεις τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ, ίσως να έκανες λάθος. Όχι, έκανες λάθος. Να το είπες κατά λάθος. Όχι, είπα ότι είπες, ο Παναθηναϊκός. Είπες ίδιο μέγεθος ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι μέγεθη τα οποία δεν θα πέσουν ποτέ. Αυτό είπα. Και παρόμοια μεγέθη. Και ο Ολυμπιακός. Τρεις ομάδες. Ναι. Παρόμοια μεγέθη με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ήταν τεράστιο λάθος αυτό. Τώρα ούτε με την ΑΕΚ μπορεί να συγκριθεί ο ΠΑΟΚ. Παοξίδες καταρχήν δεν είναι Παοξίδες original. Δηλαδή τι θέλω να πω. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν ομάδα. Μία είναι Μπεσίκτα στην Άνοιξη. Το Μάιο, το φθινόπωρο είναι Ριέκα, τώρα είναι Γιούβε. Άστο, μην την ψεύγει. Κατάλαβα, ωραίος. Τρέλα. Δεν μου λες, φίλε. Έλα. Ο κύριος Καραπαπάς και οι υπόλοιποι από τον Ολυμπιακό, τι είναι. Τι είναι. Τι είναι, τώρα με τον ΠΑΟΚ τι είναι. Ναι, πάρ' τους τηλέφωνο και ρώτα τους. Εγώ σου λέω τι συμβαίνει στην πόλη. Δεν συμβαίνει αυτό. Στη Θεσσαλονίκη που ζω. Τι συμβαίνει, σου λέει. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Είναι, πάρε έχει... τον παπά και ρώτα τον. Εμένα τι με ρώτας. Έχει λογική αυτό το πράγμα ή όχι. Τι έκανε τώρα από έχει λογική να μην, να μην χωνεύουν τον Ολυμπιακό. Άκου, εγώ κομπλεξικά δεν έχω. Όποια παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, την υποστηρίζω. Ναι. Όποια και να είναι. Ερώτηση σου κάνω. Τώρα μην μας νευριάζετε όπως τον 8-10. Συγγνώμη. Άκου λίγο κόκκινε. Σας ακούμε για να γελάσουμε, να περάσουμε καλά. Μην μας ανεβάζετε την πίεση. Να ανεβεί και η πίεση όταν χρειάζεται. Ερώτηση σου κάνω πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΞης. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΞης. Όταν βλέπω τον Πασχετικό Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη τους χαίρομαι. Δεν είναι μόνο. Ολυμπιακός, αν δεις σε όλα τα αθλήματα, φίλε στην μου, Ευρώπη πρωταγωνιστεί χρόνια. Ναι, στην Ευρώπη βλέπω πως πρωταγωνιστεί φέτος, ειδικά ήταν τρομερή η πορεία. Γιατί έχω πάρει παντού ευρωπαϊκό. Άστο τώρα, στο το ποδόσφαιρο έχουμε. Άκου λίγο. Έχει και κακές στιγμές. Έτσι, εκεί κοίτα, ο καλός ο φίλαθλος εκεί φαίνεται. Ρε φίλε, συγγνώμη. Είναι κακό. Το να θέλω να χάσεις, δεν λέω να πάθεις κάτι κακό. Το να θέλω να χάσεις. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά μην υποστηρίζεις τώρα να είμαι σε μαγαζί να σηκώνονται 100 άτομα για την Μπεσίκτας που βάλε γκολ. Ναι, όχι, ρε φίλε, συγγνώμη, επειδή δεν το αισθάνθηκες ποτέ, ρωτάω. Όταν βλέπω εγώ ένα πίθανο ανθρωπάκι με μαύρα, να με κατακριουργεί εμένα προκειμένου να κερδίσει η ομάδα σου. Όχι τώρα και γενικότερα. Εντάξει, αυτό το παραμύθι είναι από τη δεκαετία του 70. Παραμύθι είναι. Λοιπόν, άκου, είναι παραμύθι. Με καλύπτεις με αυτό. Είναι παραμύθι. Άκου. Έχω κοντινούς μου ανθρώπους που παίξαν σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και τα ξέρω από καλά. Αλλά όχι. Okay. Παραμύθι. Ό,τι αγαπάς, παραμύθι. Να είσαι καλά. Από τη δεκαετία του 70. Δεκτό παραμύθι, ό,τι πεις. Δικαίωμά σου να το πιστεύει. Πήγες εκεί που ήθελες, κόκκινε τώρα για άλλο θέμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να τεκμηριωμένα μιλάω.
Και προ τιμήν σου, λε, δεν θέλω να πέσω Παναθηναϊκός. Ωραία, θε να σου πω εγώ που με αδικήσανε. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, ρε παιδιά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί εσύ να μιλά για αδικία, ρε φίλε. Τι λε τώρα, εντάξει, εσύ τώρα το πα αλλού. Δεν μπορεί, ρε φίλε, Ολυμπιακό να μιλά για αδικία. Είναι ντροπή. Ναι, παιδιά, δεν πήρα για αυτό. Εντάξει. Όχι, okay, λοιπόν, να σε okay, καλά. Να μιλήσει και κανεί άλλο. Να σε καλά. Παιδιά. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ανέβασε λίγο πίεση ο φίλο. Ναι. Καλημέρα. Καλώ τον αρε, πού είσαι εσύ. Θε φιλαράκι τώρα. Λέει ότι δεν αδικήθηκε. Βρε, το πήρατε χαμπάρι ότι είναι τάτσι μιτσικότσι. Σου λέει ο Ολυμπιακός, δεν θέλω να παίζω Παναθηναϊκός. Εγώ σαν Παοξής θα χαρώ να πέσει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ όπως έπεσε και ο Παναθηναϊκός. Μένα δεν με διαφέρει. Και ποια Μπεσίκτας και ποια Σεσίκτας. Εμένα με διαφέρει και ξέρω να χάρει ο Ολυμπιακός με 5 γκολ, με 10 γκολ. Εγώ είμαι πάω. Εσύ μπορεί να τον βάλει 5 γκολ. Εσύ μπορεί να τον βάλει 5 γκολ. Είμαι η μήμετρα θα χαρεί. Θα το δει εδώ τώρα που θα έρθει. Γιατί φέτο αναγκαστικά θα το πάρει με την ομάδα που αποδείξανε προφές ότι παίζουμε ποδόσφαιρο. Ο Πέλκας που ήταν μέσα και τον είχε στον πάγκο, τώρα κατάλαβε ότι αυτό το παιδί έχει προσόντα και πρέπει να παίξει μέσα. Δεν το κατάλαβε, φίλε. Τραυματίστηκε ο Ελκαντουρί και το κατάλαβε. Όχι, λάθος. Το Τζαλ Μακάμπος τραυματίστηκε και πήγε ο Λιμιός. Αναγκαστικά. Σας βγήκε. Δηλαδή, αυτό που σας βγήκε δεν μπορούσατε να το σχεδιάσετε. Είστε άμπαλοι. Κοίταξε να δεις. Στο πρώτο ημίχρονο, επειδή είμαστε στο κήπεδο και είδα 5 πράγματα, στο πρώτο ημίχρονο το Λάκεστον δεν παίξαμε την μπάλα αυτήν που παίξαμε. Δηλαδή, μέχρι το 15. Παίξαμε έτσι λίγο αντιβάζαμε μετά και μέχρι το 45 λοιπόν, δεν υπήρχαμε. Αυτό με τον Μπέλκα, λίγο σταματήστε το, γιατί αν το τρελάνετε το παιδί, κοιτάξτε, θα το χαζέψετε. Περιμένουμε τώρα το ΑΕΚΑΚΙ να θα πέσουν τώρα εγκόμενες από δίπλα, μάνατζερ. Αυτά, δανεικά, αυτό, έλα κάνουμε μια εταιρεία, το τρελάνε το παιδί. Καθιστώ υπεύθυνο τον πατέρα του να μην τρελαθεί. Έτσι. Περιμένουμε τώρα τον Ολυμπιακό, το ΑΕΚΑΚΙ περιμένουμε εδώ πάνω, το πρωτάθλημα το σηκώσουμε φέτος. Όσο για τον κόσμο που λένε ότι αν έχουμε και δεν έχουμε, το αποδεικνύουμε μέσα και σε όποιο μάτς και αν θέλουνε. Προχθές είχαν 28.000 φιλάθλοι. 28.000 φιλάθλοι. Έφυγε σε επόμενη γραμμή. Πώς το είπε? 28.000 φιλάθλοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, τελείωτε. Έλα. ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα. Έλα φίλε, φιλάθλοι. Έλα ο Παλαιστής είπε. Τι έγινε? Ποιος Παλαιστής από όλους? Την Καστοριά. Φιλαράκι μου. Έλα ρε Γρηγόρη. Γρηγόρη, πόσους νομούς έχει η Ελλάδα? 53. Λοιπόν. 53 έχει. Σε 52 νομίζω. 52 είναι. Οκ, okay, συγγνώμη. Έβαλε και έτσι, τα πριγκυπονήσια ο κόκκινος. Έτσι πιστεύω κι εγώ, ναι. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Άστο να πάει στο διάλογο. Γεωγραφία 12. Ναι. Ή στο τρίμηνο. Λοιπόν, σταμάτα ρε. Ναι. Πες τον ΑΕΚΖΙ που είπε Παοκάκι τον ΠΑΟΚ. Σε πόσους νομούς είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ σε κόσμο, πόσους ο Ολυμπιακός, πόσους ο Παναθηναϊκός και σε έναν άμα είναι η ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ, να σε ρωτήσω εσένα. Έχουμε πει, η ΑΕΚ, να τελειώσω. Έχει ένα νομό που είναι πάνω από σένα, στη Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα. Εύρω. Αλεξανδρούπολη. Δεν το πιστεύω, γιατί έκανα φαντάρο 6 μήνες εκεί. Δεν το πιστεύω. Πότε έκανες, ρε Γιώργο, τώρα δεν τα λένε. Γιατί στην Κομωτινή οι σύντομοι περισσότεροι παοξίδες είναι. Δεν ξέρω. Πολλούς φοιτητές. Εγώ σε έκανα μια απλή ερώτηση, ρε αγόρι μου. Σου λέω, από τους 52 νομούς, ο ΠΑΟΚ έχει 10 νομούς που είναι πρώτη δύναμη. Το λιγότερο. Α, όχι, όχι. Η ερώτησή μου είναι μία, εδώ άκου να δεις. Δέχομαι ό,τι λες. Λοιπόν, η ΑΕΚ, πες μου, η ΑΕΚ έχει ούτε για πλάκα το 1/6. Εγώ δεν πιστεύω σε κανέναν να είναι πρώτη δύναμη. Άρα, το μαγαζί του ΠΑΟΚ είναι η Βόρεια Ελλάδα, είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει εμένα τώρα, άμα στην Κρήτη, σαν μαγαζάτορας, άμα έχω πελάτη, γιατί χέστηκα, να σου το πω γιατί απλοϊκά. Μένα με νοιάζει εδώ γύρω να είναι δικοί μου πελάτες και να κάνω εγώ, να παίρνω εγώ τις πράξεις και να οικονομάω. Από εκεί και πέρα, άμα είναι οι αεξίδες, τέταρτη δύναμη στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, τρίτη και έχω έδρα την Αθήνα, σαν μαγαζί δεν κάνω τίποτα. Άρα τελειώνει αυτό το θέμα. Να μιλήσουμε για το προηγούμενο, το γάβρο.
Αυτός άμα είναι Θεσσαλονικιός από την ομιλία και το στραβοστρόμημα που είσαι χαμουρτζής και κάτω από την Κόρυθο, πιο κάτω ακόμα. Και αφιβάλλω άμα ζει Θεσσαλονικιά μαζί, θα είναι τίποτα ερωτικός μετανάστης. Άκουσες όμως τι επιθυμεί. Να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Και εγώ θέλω να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Γιατί? Να σωθεί και εκεί. Να είναι από 12ος μέχρι 8ος. Ως εκεί. Να έχει τη φάπα του κάθε χρόνο. Να περνάμε να για τον Ηρακλή, γιατί ήθελες να καταστραφεί. Δεν θέλω εγώ να πέσει ο Ηρακλής, παιδί μου. Σου είπα και άλλη φορά. Όχι, εσύ Ηρακλής, όχι. Η διοίκησή σου όμως άλλα έκανε. Ποια διοίκησή μου, ρε. Ο Πάοκ έχει εκατομμύρια κόσμο τώρα. Ρε, εσύ δεν ψήφισε να πέσει ο Ηρακλής. Να σου το πω, ρε Γρηγόρη, εσύ συμφωνείς με τον Τσίπρα. Πόσοι είναι Σιριζέοι. Επειδή κάνει διοίκηση ο Τσίπρα, σημαίνει όλη η Ελλάδα συμφωνούμε. Φίλε, μην κλείσει το τηλέφωνο. Μην κλείσει το τηλέφωνο. Οι Ηρακλειδείς έχουν κατορθώσει να κάνουν ένα τεχνητό πόλεμο γύρω από το Καφτατζόγλιο εναντίον του ΠΑΟΚ. Για να γιγαντωθούν, ό,τι έκανε και ο Άρης. Να γιγαντώσουν, να ακουστεί ο Ηρακλής, να τον κάνουν ντε και καλά αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Μασάνει οι λακαμάδες οι ΠΑΟΞίδες. Κατάλαβε. Κάτι κόκκινη, κάτι μάνη, κάτι αυτή. Ναι, αυτή η ιστορία του. 5 άτομα, 12 άτομα, 7 άτομα. Αυτή. Κάνουν τον Ηρακλή προμόσιον. Ο Ηρακλής και ο Ηρακλής 150 άτομα. Εντάξει, κάνουν αυτό το να ακουστώ και εγώ να μαλώσω με το δυνατό να ακουστώ. Αυτό κάνουν. Μπράβο, αγόρι. Αυτή είναι η ιστορία του Μάνου, του Κόκκινου και των Αλωνών. Πάει. Ο Ηρακλής, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα του Ηρακλή για μένα. Για μένα που είμαι σαν τρίτος. Που έχω και δύο φίλους Ηρακλήδης. Ποιο είναι. Πάλι, αλλά έχω δει. Ποιο. Είναι η αυτόνομη 10. Ναι. Πήρε όλα τα χούγια του Σούπερ 3. Όλα. Γεια σου, Παλαιστή. Απλά οι Αριανοί το κατάλαβαν και τον πέταξαν το Σούπερ 3 έξω στα λόγια. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, ναι. Εδώ είναι. Να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μ' ακούτε. Να πέσει. Ναι. Να πέσει. Και συμφωνώ με τον προηγούμενο γάβρο που πήρε. Εγώ γάβρος είμαι. Απλά εκείνος ήθελε να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω να πέσει και να μην ξανασηκωθεί ποτέ. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Να πέσει και να μην ξανασηκωθεί ποτέ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλό. Παρακαλώ. Στον επόμενο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε δυνατό Παναθηναϊκό, δυνατό Άρη, δυνατό Ηρακλή, δυνατό ΠΑΟΚ, δυνατή ΑΕΚ. Όλους δυνατούς. Ναι. Για να έχουμε πίσω τις Κυριακές μας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ωραίο. Να έχουμε πίσω τις Κυριακές μας, να πηγαίνουμε εκτός έδρας, να έρχονται οι υπόλοιποι εκτός έδρας, να γίνεται αυτό που γινόταν μέχρι και πριν 15 χρόνια. Μ' αρέσεις, ναι. Μ' αρέσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κεφάλια σπαγμένα, ναι. Ξέρετε, και κάτι για τους... Συλλήψεις. Για τους, ρε παιδιά, αφήστε μου λίγο να μιλήσω. Και κάτι για τους Παοξίδες. Μη μικραίνετε την ομάδα σας, ρε παιδιά, από μόνοι σας. Δεν είστε μόνο εσείς αυτό ο πλανήτη. Είπαμε, είναι 4, 5, 6 μεγάλες ομάδες. Πρέπει να είναι και οι 6 δυνατές. Να έχουμε τις Κυριακές μας. Τέλος. Να είσαι καλά. Αυτοί όπως πάνε, με διαλυμένους όλους και πάλι είναι ικανοί να το χάσουν από τον Πανιόνιο το πρωτάθλημα. Να είσαι καλά. Μήνυμα Bye. Πολύ προχωρημένο, αν και νεαρός. Ρε παιδιά, τι συζητή ανοίξατε. Ο Παναθηναϊκός, μια περασμένα μεγαλεία, διηγώντας ανακλές. Κάτι σαν την αρχαία Ελλάδα, ένα πράγμα που ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη και πλέον είμαστε μια τριτοκοσμική χώρα που νομίζει ότι κατά τα άλλα κανείς δεν μας δίνει σημασία. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε το παρόν και να βλέπουμε το μέλλον. Το παρελθόν πέρασε, όσοι ζουν σε αυτό μένουν εκεί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά και να μην μένουμε σε αυτό. Παρακαλώ. Έκθεση 18. Πάμε. Ναι. Καλό μήνυμα αυτό. 18 έκθεση. Πολύ καλό μήνυμα. Ναι. Ναι, με ακούτε. Άντε, ρε κόκκινε, άντε. Σε ακούει. Ναι. Εσένα ρώτησε. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Διαπες μου. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Τρώω τρεζόν, πίνω τρεζόν. Ναι. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι. Από Ξάνθη σας παίρνω. Ναι. Σας ακούω καθημερινά σχεδόν όταν μπορώ φυσικά. Ήθελα, κόκκινες είσαι. Ο Κωστής. Ναι. Ο Κωστής. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία πρόβλεψη και θέλω να το σημειώσετε. Είμαι ο Ιάκωβος από την Ξάνθη. Λοιπόν, πρωτάθλημα θα πάρει ή ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Ωραία πρόβλεψη. Αυτό θέλει. Ωραία πρόβλεψη. Μπράβο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει γιατί είναι εκτός έδρας κομπλεξική ομάδα. Τίποτε παραπάνω.
Αυτό σας λέω. Εγώ μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, είμαι Βορειοελλαδίτης. Στην Ξάνθη ωραία, στην Ξάνθη ωραία πέρασε ο ΠΑΟΚ. Δεν θα το πάρει γιατί εκτός έδρας είναι, δεν είναι ομάδα. Ναι, στην Ξάνθη τι έγινε εκεί ήταν ομάδα. Στην Ξάνθη. Ναι. Δεν, η Ξάνθη μια ζωή έτσι είναι ρε φίλε. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήταν η Ξάνθη. Μπάει, τι μια χαρά ήταν. Ένα-ένα έλειξε. Ο Ολυμπιακός παίρναει μπάει από το μέλλον. Ένα-ένα έλειξε με τον Ολυμπιακό. Άστα τώρα αυτά. Εγώ σου λέω για ένα, τον ΠΑΟΚ. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Εκτός έδρας, με Ολυμπιακό η Ξάνθη ήρθε 1-1. Εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ θα χάσει πολλά παιχνίδια. Να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, έρχονται γιορτές. Δεν θα μπορούσες να σε λένε τίποτα άλλο εκτός από Ιάκωβο. Τώρα τις γιορτές λοιπόν. Όλοι θέλουμε όταν πηγαίνουμε κάπου να παίρνουμε τα καλύτερα. Για να πάμε σαν δώρο, σαν κεράσματα ή να έχουμε ακόμα και στο σπίτι μας. Γνωστές λιγουδιές στο Χριστουγέννο, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες. Θα τις βρείτε τις καλύτερες και τα ποιοτικότερα στα Αρτοπία Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, στον Εύωνο, στην Καρολή Δημητρίου 270, 237 και 163 και στο Λαγκαδά έναντι Ευόσμου. Και φυσικά, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με διαφορά. Διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Ματιά, 2. Πνευμονές, 2. Σηκώτη όμως, 1. Επειδή ένα και μοναδικό σηκώτη... Ένα και μοναδικό Liver Care. Πρωτοποριακή φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, κουρκουμά και χολίνη. Για το μεταβολισμό των λοιπόν και την υγεία του σηκωτιού. Liver Care. Φροντίδα για το σηκώτη. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Δεν πρέπει να φτιάξουν οποιοδήποτε κρέας. Πρέπει να είναι γιορτινό. Ούτε μια απλή σαλάτα. Πρέπει να είναι γιορτινή. Και γλυκά γιορτινά. Και τι, θα βάλω ένα απλό τραπεζομάντιλο? Όχι, γιορτινό. Δεν είναι απλό τραπέζι. Είναι το γιορτινό τραπέζι. Και γι' αυτό θέλετε τα καλύτερα. Στο Σκλαβενίτη φροντίζουμε να τα βρείτε όλα τόσο γιορτινά, τόσο ποιοτικά, αλλά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τα καλύτερα φρέσκα υλικά για τις συνταγές των γιορτών. Κεράσματα, γλυκά και ποτά και ό,τι θα χρειαστείτε για το στόλισμα του πιο γιορτινού τραπεζιού της χρονιάς. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Time out! Time out! Παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε. Πάμε pressing σε όλο το γήπεδο. Coach, να πιέσουμε καλύτερα στα 3/4 του γήπεδου. Τι, και να τους χαρίσουμε το 1/4. Τι το πέρασε εδώ, Nissan All Clear Service. Τώρα που το Nissan All Clear Service προσφέρει 25% έκπτωση στα ανταλλακτικά Nissan, κάποιοι θα κολλήσουν. Ελάτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και κερδίστε ακόμα δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και ένα χρόνο οδική βοήθεια. Καλό και ξέγνιαστο χειμώνα με Nissan All Clear Service. Πόπο ποικιλία, τυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315 528 810.
Πω, πω τι έχω πάθει ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι ρε παιδί μου καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα μπουκαμισάκι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνα. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-6868-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προστάβιταλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προστάβιταλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για τους επαγγελματίες λιανικής, τουρισμού και εστίασης της Θεσσαλονίκης, το νέο είναι ένα. Τα μεγάλα εγγένεια του νέου, ένα food cash and carry στην Πηλαία. Έχουμε και λέμε, ασυναγώνιστες τιμές, ένα το κρατούμενο. Ποιοτικά προϊόντα διαλεγμένα ένα προς ένα. Και από επιλογές, ένα μόνο θα σας πω, ποικιλία και ένα food cash and carry είναι ένα και το αυτό. Νέο ένα food cash and carry. Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στις 12 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50 και βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε την επιχείρησή σας νούμερο 1. Ένα food cash and carry. Μαζί για το συμφέρον σου. Αχ, τα Χριστούγεννα. Η γιορτή που όλοι έρχονται κοντά. Λιώσεις. Σε κάθε γειτονιά ηχούν τα κάλαντα. Ασαρία. Και στην τσέπη έχεις το καινούριο Scratch Bonus Χριστουγέννων. Scratch, είπατε. Χρόνια πολλά! Και καλά! Αυτά τα Χριστούγεννα έχεις και δώρο και μπόνους για να σου αλλάξει η διάθεση. Scratch δώρο Χριστουγέννων με κέρδη έως και 50.000 ευρώ και νέο Scratch μπόνους Χριστουγέννων με κέρδη έως και 250.000 ευρώ. Διαθέσιμα και σε περιπτέρα και μίνι μάρκετ. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά λαχεία, μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Κώστα. Για φέτος. Θέλω να γιορτάσουμε. Ακούς πως σου μιλάω. Κύριε Μαρία, πού θα πάμε? Τις φετινές γιορτές πάμε Princess Hotel στη Γευγελή. Χριστούγεννα, παραμονή και πρωτοχρονιά, ζήσα ξέχαστες εορταστικές βραδιές με ζωντανή μουσική και πολλές εκπλήξεις με δωρεάν είσοδο, ποτό, φαγητό και διαμονή. Princess Hotel, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Τρεις γραμμές βλέπω, οι υπόλοιποι τι έγινε, πέσατε? Μιλάμε για το αν πιστεύετε ότι πρέπει να πέσει ο Παναθηναϊκός ή όχι. Καταθέτε τις απόψεις σας, λέτε ό,τι πιστεύετε. Το 2310-3090 είναι δικά σας. 9.55 και το μήνυμά στο 54.340. Μην ξεχνάτε ότι στην Hyundai Εσκιά της Παλοδήμος μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i30 με 14.990 ευρώ, την καλύτερη τιμή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, είτε πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών είτε τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, όλες οι γραμμές κατηλημένες, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν να ρωτήσω το Λαυτόπουλο, έχω μια ερώτηση να κάνω. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ο Άρης πόσο κόσμο έχει σε όλη την Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα? Ναι, 300.000, το λέω εγώ. 300.000. Ακόμα,
Ακόμα και τα Γιάννενα σας περνάνε. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι να έχει πει αυτός τώρα μεσημεριάτη. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο βγάζει η φύση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Από πού? Από Θεσσαλονίκη. Φίλαθλος του ποδοσφαίρου και φίλαθλος του Ηρακλή. Oh. Ήθελα να πω ότι οι νόμοι, εφόσον δημιουργούνται για όλους, πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους. Όχι, ο ρε, φίλε, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο αυτό. Το ότι δεν γίνεται δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Ρε φίλε, εδώ δεν είναι. Ας τον άνθρωπο πει τη γνώμη του. Ρε φίλε, εδώ... εφόσον μιλάμε βάσει νόμου και δημιουργούμε τους νόμους, καλέ, το κάνουμε νόμοι... για να τους στηρούμε. Ρε φίλε, οι νόμοι βγαίνουν για τους φτωχούς. Οι πλούσιοι είναι να εφαρμόζουν τα παράθυρα των νόμων. Καταλαβαίνεις εσύ... για τι κόμπλεξ μιλάμε, φίλε. Εσύ, ωραία. Εσύ που είσαι φουκαράς. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι μόνο εγώ φουγκαράς, είναι το 80% του ελληνικού πληθυσμού φουγκαράδες που δουλεύουν. Ναι ρε φίλε, αλλά και αυτοί που έχουν λεφτά... είναι 80% φτωχοί, έτσι. Ναι, καλέ, εφόσον άνθρωπε, κάποιος χρωστάει τόσα νόμοι... εκατομμύρια, ναι, δεν είναι πλούσιος. Ναι, γιατί τα χρωστάει. Ναι, οι νόμοι εφαρμόζονται στους φτωχούς. Οι πλούσιοι γλιτώνουν. Δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό. Οι πλούσιες το ομάδες... καταλαβαίνω, ναι. Αυτό είναι. Τι, θα το αλλάξουμε αυτό τώρα εμείς. Αλλά θέλω να σου πω κι εγώ κάτι, έτσι. Να πεις. Μήπως φοβούνται κάποια δύναμη κάποιου κόσμου, μπορεί να είναι ο Ηρακλής, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί στο τόνισα, είμαι πρώτα φίλαθλος του ποδοσφαίρου. Φίλα, και... ναι. Άκουσε να δεις. Μήπως, άκουσε με λίγο, Συγγνώμη. Μήπως, όπως εφαρμόστηκε, γιατί ο Ηρακλής... Αντικειμενικά, αντικειμενικά δεν έχει πέσει ποτέ, ρε φίλε. Τι αντικειμενικά, η αλήθεια είναι αυτή, ρε φίλε. Ποτέ δεν έχει. Ναι, αυτό εννοώ, ότι αντικειμενικά και είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν έχει πέσει ποτέ παικτικά. Βέβαια. Δεν μπορούν να γιατί ηρωνεύεσαι, έπεσε ποτέ. Ναι, βέβαια, όχι, δεν έπεσε. Ποτέ τότε, δεν έπεσε. Γιατί κοροϊδεύεις. Ανέβηκε κιόλας και χωρίς. Ναι. Κοίταξε, λοιπόν, φίλε, το λαό του είναι Ηρακλή, τον φοβάται ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κανένας άλλος δεν τον φοβάται, το λαό του Ηρακλή. Και οι παοξίδες που περνάνε μεμονωμένοι από εκεί και τους κάνουν ντου. Αυτοί οι δυο. Ο Πρίτανης και οι παοξίδες που περνάνε από τον Καφτατζόγλιο. Αυτοί οι δυο. Τώρα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι Άκοι δεν ασχολούνται. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Φιλιά. Χουλιγκανισμός, το ξεκίνησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και έπονται οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Έλα, Ραπτοπλέ. Καλώς τώρα. Τσάι, δεν μπορώ να σε ακούω έτσι, εσύ. Ποιες κάνα τσαγάκι έτσι και άμα πιω τσάι τι θα γίνει ρε φίλε. Να ξεβραχνιάσει λίγο. Δεν μπορώ να σου ακούω έτσι. Δεν μπορείς. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, σου ακούω και έτσι. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω λίγο. Θέλω να πέσει για 3 χρόνια σαν την ΑΕΚ και να ξανασηκωθεί μετά. Δεν υπάρχει αυτό ο νόμος πλέον, έχει καταργηθεί. Πάμε παρακάτω. Ωραία, να γίνει με κάτι άλλο, να γίνει κάτι άλλο, σου. Να αλλάξει όνομα, κάτι τέτοιο θα ακούσει. Θα βγάλουν ένα νόμο, μωρέ, να το βολέψει τον Παναθηναϊκό. Μην αυτό λέω, αυτό λέω. Παναθηναϊκός είναι, δεν είναι Ηρακλής ούτε Άρης. Ναι, ποιος Ηρακλής τώρα με 5.000 λαό, πλάκα μου κάνετε. Παρακαλώ. Ο Ηρακλής, ρε φίλε, με τα άσπρα χώματα, περισσότερο κόσμο έχει από σένα από ότι είχες με τον Εγινιάκο. Μη τσιβάς ρε, αμάν ρε. Ναι βρε γάτε, λοιπόν, σιγάτε έξυπνε. Μη τσιβάς ρε. Σιγάτε. Γάτε. Και επίσης θέλω να πω κάτι για τους φαοξίδες. Τον Μπέλκα τον κάνατε παίχτη. Αμάν ρε παιδιά. Έβαλε 2 γκολ, οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά είπαμε, δεν τον κάνουμε κατευθείαν παίχτη, περιμένουμε. Όχι, επιτέλους τον κάνανε φορ. Δεν τον κάνανε παίχτη, τον βάλανε εκεί που πρέπει να τον βάλουν. Έτσι, Ραπτόπουλε. Τον κάνανε δεκάρι, δεν ήταν. Τον κάνανε εξτρέμ, δεν ήταν. Το βάλανε εκεί που λέμε εμείς 1,5 χρόνο. Δηλαδή δεν είναι καλός παίκτης, τι πιστεύεις. Καλός είναι σηκώκινα, αλλά ήρεμα λίγο, εντάξει, είπαμε. Όχι τρελαθεί το παιδί. Ρε φίλε, άκουνα, γιατί τα πάντα έχουν εξήγηση. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη χρονιά παίζοντας με ξένους. Ο Πέλκας είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ και θέλουν να δουν κάτι καλό μέσα από εκεί.